Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ακούτε Γιώργο Συρίγο, ακούτε Λίμπερο της καρδιάς σας, 107,4 και να το λέτε. Έχω το φιλαράκι μου, το Χάρη, το Θεοφράστου μαζί μου. Τον βρήκα εδώ στο στούντιο να έχει εκπομπή με τα παιδιά για τα αυτοκίνητα και θα κάτσει λίγο μαζί μας, να πούμε τα δικά μας, πούμε τα ωραία μας. Έως τότε, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω το φίλο μου το Χάρη. Μπαίνουμε μαζί στο πλοίο εκεί κοντά στη Βενετία, το χαραγμένο, και παίρνουμε κατηφόρα για Συρίγο και Μονεβασιά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αφού αποτίσουμε φόρο τιμής για αυτούς που πριν από 19 χρόνια φύγαν από κοντά μας σε ένα τροχαίο ατύχημα εκεί στα Τέμπη. Ευτυχώς που γίνανε οι Σύριγες και γλιτώνει Κοσμάκης Χάρη. Ναι, ευτυχώς που ήταν οι Σύριγοι και διασκεδάζει ο κόσμος και πληροφορείται πράγματα. Έτσι. Εγώ θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι. Ήμουν έφορος τότε. Ήσουν έφορος στον ΠΑΟΚ τότε. Ήταν μεγάλο. Αυτό ήταν βέβαια, είχε και κάποιες θετικές αυτή η μεγάλη τραγωδία. Ήρθαν κοντά, νομίζω, οι φίλαθλοι γενικά. Ήταν λίγο πιο κοντά. Ή αυτό είναι ένας μύθος που καλλιεργείται. Να σου πω κάτι. Καμιά φορά τα τραγικά γεγονότα ενώνουν ατίθεσους ανθρώπους, όπως είναι οι οπαδοί. Υπήρξε αυτή η ένωση μετά το ατίθεση. Ένωση, κοίταξε. Όχι ένωση, το ξέρεις. Ότι τιμήσανε τους νεκρούς. Αυτό θα πει σημαίνει ένωση. Ότι έχει ήθος. Ναι. Ο σύνδεσμος το έκανε. Και αυτός είναι ο Σούπερ 3, είναι του Ολυμπιακού. Είναι οι πάνθυρες που είχαν έρθει σε όλες τις κηδείες με στεφάνια τότε του Πανιωνίου. Και άλλων πολλών. Εγώ δίνω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά και κάνω και μια ευχή. Ας μην είναι μόνο οι τραγωδίες που μας ενώνουν. Ας μας ενώσει και η χαρά. Παραδείγματος χάρη, φέτος οι δυο μας οι ομάδες πάνε καλά. Και οι δύο. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και εγώ νόμιζα να εννοούσες οι δυο μας οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η Αστραπίδεδρο Ποτάμου. Όχι, ρε. Πώς πάει η Αστραπίδεδρο Ποτάμου, πες μου, και άσε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να τους βάλουμε ένα τραγούδι, να τους αποχαιρετήσουμε και να τιμήσουμε τα παιδιά αυτά. Έχουμε λαό περήφανο Λεβέντη που έρχεται να πάρει εισιτήρια από ό,τι βλέπω. Τους καλημερίζουμε και αυτούς. Βάλε το τραγουδάκι για τα παιδιά που φύγανε. Ωέο, ωέο. Και από εκεί ψηλά που είναι και βλέπουν την ομάδα και την καμαρώνουν. Θα περάσουμε λίγο σε πιο αθλητικά νέα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα τους και να κάνω και μια, όχι πρόταση, μια επισήμανση. Ειδικά στο Γεωργάκη του Σαββίδη που ξέρω ότι σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ ευαίσθητος. Από όλη αυτή την ιστορία, την τραγική ιστορία που στήχησε τόσες ζωές νέων ανθρώπων, ένας από αυτούς που επέζησε σήμερα δεν είναι αρτιμελής. Δεν ξέρω κατά πόσο η διοίκηση του ΠΑΟΚ, του αεραστέχνη, συμπαρέσταται σε αυτό το παιδί το οποίο το κουβαλάει αυτό το ατύχημα συνέχεια στη ζωή του και είναι δυστυχισμένο σίγουρα. Ίσως το μόνο που μπορεί να του δώσει κάποια χαρά είναι να πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ και να απολαμβάνει μια ζωή χωρίς προβλήματα. Δεν είναι τίποτα στον ΠΑΟΚ να του κόψει μια σύνταξη. Ίσως να το έχει κάνει. Παλαιότερα είχα μάθει ο κύριος Μπατατούδης, τον είχε στείλει στην Ισπανία να το δουν, να του βάλουν μέλη καλά αυτά κτλ. Είμαι σίγουρος ότι και η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα έχει κάνει. Αν δεν έχει κάνει όμως, γιατί τα καλά που κάνει ο Σαββίδης δεν μαθαίνονται όλα. Αν δεν έχει κάνει, ας κοιτάξει να το κάνει. Και να απαλύνει κάπως τον πόνο του. Πάμε λοιπόν στα καθημερινά, στα δικά μας. Ρε φίλε, Χάρη, πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ φέτος? Ξανά Moonchild, μου αρέσει η μουσική. Τον ΠΑΟΚ φέτος τον βλέπω μια ομάδα που απέκτησε προσωπικότητα. Πιστεύω, αν και ξέρεις ότι δεν είμαι ειδικός του ποδοσφαίρου. 100%. Αλλά πιστεύω... Εμπειρικός όμως είσαι και όλοι πιστεύω μας. Πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός είναι δυνατός τελικά.
Είναι δυνατός προπονητής, γιατί βλέπεις ότι παίζουν. Εντάξει, μπορεί να παίζουν και καμιά φορά χάλια, και καμιά φορά είναι και τυχεροί. Αλλά ξέρεις, η τύχη βοηθάει τους ικανούς, δεν βοηθάει τους άσχετους. Και έχει αποκτήσει προσωπικότητα. Παίζει για να κερδίζει. Σίγουρα το απέδειξε μένω στην ανατροπή με τη Σπαρτάκ. Έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Βεβαίως. Και ξεπερνώ το 4-1, δείτε με την, εδώ με την. Με τους Πορτογάλους. Ναι, άλλο επίπεδο. Το δεχόμαστε, είναι ένα άλλο επίπεδο. Και εκεί το παίξαμε αυτό. Ένα μάτς χάσαμε. Όλα τα άλλα μάτς δείξαμε ότι έχουμε θέληση για. Και θέληση έχουμε και εκμεταλλευόμαστε. Και το καπάκι προχθές είδα αυτόν τον Βραζιλιάνο τι έκανε. Πώς τον λένε, τον πιτσιρικά αυτό. Το Ζαμπά. Όσο τον προλάβουμε και τον χαρούμε. Θα μας τον φάνε. Δεν τον είδες πώς παίζει. Έβεβαιοι και οι άλλοι το κοιτούσαν να πούμε για υπερβολική ταχύτητα θα το γράφουν. Θα βγάλουν κανονισμό να το γράφω για υπερβολική ταχύτητα να πούμε. Από εκεί θα την πληρώσει. Η φάση που κάνει το πρώτο γκολ, ο τρόπος που μπαίνει μπροστά. Γενικά δεν ξέρω μπάλα, αλλά το βλέπεις. Φεύγει σαν σφεντόνα μπροστά. Μα το βλέπεις ότι είναι με την μπάλα μερικοί άνθρωποι. Καθαρό αίμο. Καθαρό αίμο. Καθαρό αίμο και καλή φάτσα. Έτσι, ωραία φάτσα. Και είδε τους πανηγυρισμούς, όλοι το γουστάρουν εκεί μέσα. Φαίνεται τους πανηγυρισμούς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ κάτι που έλειπε τον περασμένο καιρό. Υπάρχει. Είναι ομάδα. Είναι ομάδα, αυτό είναι λέω. Ομάδα. Έχει γίνει ομάδα πια ο ΠΑΟΚ. Άρχισε να αποκτάει πάγκο. Τώρα πήγαμε να παίξουμε στο Europa Link και έχουμε στον πάγκο το Βιερίνια. Μπίσεσβα, ποιοι είστε. Βέρμπλουμ. Ποιοι είστε, κύριε, να πούμε. Κατάλαβε. Αυτό δεν τα είχαμε. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Μπαίνουν τώρα σιγά σιγά, θα πούμε πιτσιρικάδες. Δεν ξέρω, δεν λέω μεγάλες κουβέντες γιατί δεν ξέρω και πολλά. Αλλά αυτός ο προπονητής μας έκανε μια διαφορά νομίζω. Συν όλα τα άλλα, ορίμασαν ορισμένοι παίχτες. Ταυτότητα στην ομάδα. Ταυτότητα. Η ομάδα έχει ταυτότητα. Έχουμε. Δεν την κολέβαλε ο Πέλκας. Όταν κατέβηκε αυτός να δώσει την μπάζα, ήταν και ο άλλος μόνος τον. Ομάδα. Θα φύγει από μένα, θα το βάλει πιο κάτω. Έτσι, έτσι με έδωσε αυτή την αίσθηση. Τώρα βέβαια και αυτή λίγο γκαρσόνια ήταν βέβαια προχθές. Ρε φίλε, πάνε και αλλά στην Βέρεια εκτός έδρας 1-4. Ναι, όχι, έτσι, όχι δηλαδή. Μόνο τη Βέρεια. Αυτούς που κερδίσαν εκτός έδρας, στο 80 τους έβαλε σε παρακαλώ, η γκόλ η Arsenal. Α πούμε η, κάτι που Chelsea. Έχει ξεχαστεί και δίνει δικαίωμα σε ανθρώπους που δεν γουστάρουν όλη αυτή την κατάσταση, ότι που ζουν από τη μιζέρια. Και άμα πάει κάτι καλό δεν μπορούν να το ακολουθήσουν. Βγάζουν διάφορα γκάλο από αυτά. Δεν κλαίγανε ότι εδώ πεταμένα λεφτά ήταν. Ναι. Τον Ιούνιο ήρθε ο άνθρωπο. Το 5 εκατομμύρια για τον Ζάμπα. Πεταμένα λεφτά. 2 μήνες ήταν εδώ ο άνθρωπο. Τώρα τι έχουν να πούνε. Και δεν τον είχαν δει καν. Δεν χωρίς να τον δούνε πεταμένα λεφτά. Να ξέρει που βρίσκεται και τι κάνει. Είμαστε γκρίνια, γκρίνια. Ειδικά η Θεσσαλονίκη. Εξού και μπαγιάτιδες. Πάω το καλοκαίρι χάρη εδώ σε επικού αγώνε. Και έπαιξε μπαλάρα! Μπαλάρα, με αυτό λέμε. Δεν είναι ότι κερδίσαμε. Το ανέφερα και για την Μπενφίκα. Δεν είναι ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Που έχασε 4-1 και εκεί το χειροκροτήσανε. Γιατί παίζει μπάλα πια. Παίζει μπάλα. Έχει στόχο, δείχνει ότι παίζει μπάλα. Μετά από αυτό το. Δεν πήγε από στη μέρα. Τα τρία γκολ τα έβαλε από τακτική, πώς το λέτε. Προχθές. Με το πέναλτι το. Στο αυτό λέω. Τον αγώνα με την Μπενφίκα. Α, την Μπενφίκα. Είχε και τις άτυχες στιγμές. Το γύρισμα που κάνει στον Πασχαλάκη. Το καλύτερο γκολ πάντως, γιατί είχε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα αυτούς τους μήνες. Το καλύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ήταν αυτό που έβαλε στο Καραϊσκάκη. Ναι. Ε? Ναι. Γκολάρα. Ένας φίλος μου λέει: είδα εγώ λέει το Βιερίνε να γυρίζει την μπάλα, λέει. Και ένας παίκτης του Ολυμπιακού λέει να σκοράρει. Και διαβάζω την άλλη μέρα ότι έχασε 0-1 ο Ολυμπιακός. Πώς γίνεται αυτό. Με τον Ολυμπιακό, επικό μάτς. Βέβαια. Γιατί εκεί ο χαρακτήρας και η τύχη όταν έρθει βοηθάει λίγο τους αυτούς που περπατάνε. Και άλλοι δεν κάνανε ευκαιρία. Δηλαδή τώρα ένα που πήγε πάνω στον Πασχαλάκη και το έβγαλε. Ο Πασχαλάκης τι έχει με τον Πασχαλάκη. Το Πασχαλάκη το θέλαμε. Φιλιά. Ότι είναι πολλά τα λεφτά που να το αυξήσουν το συμβόλαιο. Έχουμε το γλύκο. Έχουμε το γλύκο. Τι το θέλει στον Πασχαλάκη. Ναι. Και τώρα γιατί να πάρει πάνω από 200. Ναι. Λες και τα δίνουν αυτοί. Το κατάλαβες. Πού να τα δίναν κιόλας. Γίνονται αυτά. Και μετά από το sprint που έκανε το καλοκαίρι, πήρε κάποιες ανάσες. Αλλά με τις ανάσες τις οποίες πήρε και έπεσε η απόδοσή του, κερδίζει και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Κερδίζει και τον Όφη, κερδίζει και τον Πανιόνιο. Εκτός έδρας. Έχει τώρα ένα πρόγραμμα. Τώρα είναι που θα αρχίσει. Γιατί είσαι ΠΑΟΚ.
Τώρα θα... ναι. Στάσου να πάρουμε αύριο τον Απόλλωνα Σμύρνη. Πάρε πρώτα το Μαγχάταν και μετά θα πάρεις το Βερολίνο. Γιατί το Βερολίνο δεν παίρνετε εύκολα, χαρούλη μου. Δεν παίρνετε εύκολα. Ε? Όχι. Και ευτυχώς ο Γιωργάρας. Γιωργάρας και πάει σε Ελλάδα στα μαλάκια να πούμε. Ο τεράστιος Γιώργος Παπαδρέου που μας έβαλε στο Δουνουτού και γλιτώσαμε. Δόξα τον καλό Θεούλη. Γιωργάρας. Γιωργάρας και πάει σε Ελλάδα. Ναι φίλε, μας έσωσε. Μας έσωσε. Λοιπόν, επειδή έχουμε συγκέντρωση με τον αρχηγό, θα μου επιτρέψει να φύγω. Τον είμαστε... Γιώργο του Παπαδρέου. Ναι, ναι, είμαστε η νεολαία του. Νεολαία. Είμαστε η νεολαία του Γιώργου Παπαδρέου. Πάμε εκεί να ετοιμάσουμε βούρτσες και λοιπά. Ναι. Γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν. Αρμένικη λέγεται η βίζα που έκανα στο Λίμπερο από τον ένα στον άλλον. Αλλά η αρμένικη βίζα είναι αυτή που δεν τον περιμένει ή, ή ότι πάντα αυτό έτσι εξηγείται. Όχι, αυτό που περιμένει πότε θα φύγει. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε κυρίες και κύριοι. Διείστανται οι απόψεις. Ο ένας λέει αυτά, ο άλλος λέει τα άλλα. Και δεν ξέρουνε ότι όλοι μαζί προσπαθούνε να δημιουργήσουνε πρόβλημα σε μια ομάδα που πραγματικά καλπάζει. Από την πρώτη ημέρα, αμέσως μετά την προετοιμασία, δίνοντας αγώνες απίστου δυναμικής, απίστευτης δυναμικής με άλλες ομάδες, καταβάλλοντας επική προσπάθεια και περνώντας νικηφόρα εκτός με την Μπενφίκα, που εδώ η τύχη δεν στάθηκε, γύρισε την αρελπνία την μπάρα να σου κάνει το 2-0, να μην ξέρουν που να σταθούνε. Γίνανε λάθη, πέναλτι χωρίς λόγο. Γύρισμα την μπάλα προς τα έξω. Χάσιμο του παίκτη. Ο ψηλός, ο Βαρέλα, χάνει τον παίκτη. Τραγικός εκείνον τον αγώνα. Και όλα αυτά γίνανε αιτία και απεκλείστηκες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το Βερολίνο τώρα που είναι το δύσκολο. Και εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και το καθαρίσουμε σήμερα. Αυτό που είναι μια πληγή στον ΠΑΟΚ. Εκεί που στέκονται όσοι δεν γουστάρουν αυτή τη σημερινή πορεία. Τη φετινή πορεία. Αφού δεν μπορέσανε να βλάψουνε το Σαββίδι. Ώρα Σαββιδάρα στον πάγκο να πούμε. Καψούρα που τραβάει με την ομάδα. Αυτός ο άνθρωπος, εάν προστατευτεί όπως προστατεύεται, γιατί μπορεί γύρω να έχουν βγάλει τους σουγιάδες και άμα δεν σε φάνει γύρω μη φοβάσαι, μπήκε ο κόσμος στη μέση και τον έβαλε αυτό στη μέση. Οι ασπίδες είναι του κόσμου, του λαού, και αφού είδαν ότι δεν μπορούν να το βλάψουν γιατί πρέπει να περάσουν από το λαό, ψάχνονται τώρα. Και ποιο λέει είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ? Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ένας παίκτης, ένα νέο παιδί που ήρθε από την Αίγυπτο, μια χώρα με τεράστιες διαφορές από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, και πραγματικά δεν ξέρει που πετάει και που βρίσκεται. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα, που μαζί με τον Ζαμπά μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, αλλά να ανεβάσει και την ομάδα επίπεδο. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι η αλλαγή του Σαλάχ στην Εθνική Αιγύπτου. Ας μην ξεχνάμε ότι επέρσι βγήκε ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι παιδί. Ότι βρίσκεται στην Ελλάδα από μια χώρα με τόσες διαφορές που όποιος δεν έχει ζήσει, και εγώ είχα την τύχη να ζήσω 6 μήνες στην Αλεξάνδρεια, από εκεί που κατάγεται, και ξέρω τις διαφορές και πόσο μπορεί να επηρεαστείς άμα δεν είσαι δυνατός και έμπειρος από τις
αλλαγές που βλέπεις δίπλα σου. Και το παιδί αυτό επηρεάστηκε. Αλλά επειδή οι παοξίδες γουστάρουνε τον Τζαγανό και τη μαγιά του, γουστάρουνε και τον ίδιο. Εγώ θα του βάλω ένα τραγούδι. Το Μάγκα. Το Μάγκα. Τον Αιγύπτιο, το Τσακάλι, τον Μπεκταρά. Που περιμένω από αυτό να μας δείξει τις ικανότητες του μέσα από τον ασβέστη. Επάνω στο πράσινο χαλί. Και να κάνει την τουμπάρα να πάλεται και την τέσσερα να γελάει και να κλαίει από χαρά. Για σά τον Μάγκα, τον Ουάρντα, τον Μπεκταρά, τον Φαραώ. Τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Την ομορφότερη πόλη του κόσμου, τη Μαρμάρινη, από εκεί κατάγεται. Ο μεγάλος Φαραώ του Πάοκου. Ο Ουάρντας. Αυτά σκεφτόμουνα. Σωτήρη Δασκαλάκη, φίλε και συναγωνιστή εδώ στα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής, όταν χτύπησε το τηλέφωνο μου. Drink, μία, drink, δύο, την τρίτη το παίρνω πάντα, στην τρίτη με τέταρτη το σηκώνεις. Στην έκτη ποτέ, σημαίνει ότι το έχεις ξεχάσει, το έχεις κάνει, το αυτά. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, με δυσκολία ότι είσαι από πάνω και κάτι περιμένεις, άστο. Την τέταρτη. Αλλά εγώ μόλις είδα ποιος είναι, το σήκωσα στην τρίτη. Ναι. Κατέβα κάτω, ε. Εμείς είμαστε. Σε θέλουμε. Έβαλα την καμπαρντίνα μου, το Μοντγκόμερι μου, πήρα τσιγαράκια μαζί, αυτά τα κλειδιά. Κοίταξα λυπημένα το ποτήρι με τα παγάκια και το ουσκάκι που είχα βάλει και το αποχαιρέτησα. Έφτασα μέχρι την πόρτα. Πιστέψτε με, δεν με πήγαινε η καρδιά. Μ' αρέσει ο Σωτήρη που με παρακολουθεί με πολύ προσοχή. Γύρισα πίσω, το πήρα. Γκλάγκα γκλούγκα κάνανε μία, το γύρισα δεξιά αριστερά, ρίχνω μια δυνατή, το πάω στη μέση. Ρε παιδί μου, δεν με πήγαινε η καρδιά να τα αφήσω. Το ξαναγυρίζω, μία το δίνω, μία ακόμα το διέλυσα, γεια σας. Και παίρνω την κατηφόρα, με τις σκάλες πάντα, για να περπατήσω, να κινηθεί. Να κινηθούν τα πόδια, τα χέρια, οι αρτηρίες, η κυκλοφορία του αίματος και κατεβαίνω κάτω. Υπήρχε το μαύρο βανάκι, όπου μέσα ήταν ένας ψηλός, ένας κοντός, ένας χοντρός και μια κουφάλα μου λοχτός με τραγιάσκα που οδηγούσε. Πάμε. Και ξεκινήσαμε. Μου λέει ο κοντός, αυτός έκανε κουμάντο. Δεν μου λες, ρε, μου λέει. Αυτό το θέμα του Ουάρντα δεν θα το θίξεις καμιά φορά? Λέω, το θίξω, ρε παιδιά, πέστε μου τι θέλετε. Έχω κι εγώ κάτι στο μυαλό μου. Τον ωραίο, τον Μπεκταρά, που εδώ που τα λέμε δεν το χειρίζεται καλά ο Ρουσπουντίν Λουτσέσκου. Ρουσπουντίν θα πει κύριος. Στα Σλάβικα. Στα Ρουμάνικα, αν και έκανε καμιά 6 μήνες στην Τιμισοάρα, είναι η μόνη χώρα που πήγα και δεν έμαθα μια λέξη. Μόνο τι κάνεις έμαθα, που θα πει τσεφάτς. Τίποτα άλλο. Δεν μπορούσα να τις πιάσω, να την πιάσω τον εννοώ. Όταν έκανα στη Βουλγαρία κάποια αυτά και στη Σερβία, τα πιάσα. Έμαθα 100 λέξεις. Και με αυτές τις 100 λέξεις συνεννοούμουν. Η Σβηνιάβα θα πει με συγχωρείς. Έμαθα να μετράω 1, 2, 3, 4, 5,
Σέντα, Όσεμ, Ντέβεν Ντέσετ. Και έκανε τα παζάρια. Αυτά τι κάνεις, αυτά πόσο κάνει. Κάκος είδαπη τι κάνεις. Λοιπόν, δεν τον μεταχειρίζεται, δεν μπόρεσε να τον πλησιάσει. Να μπει στην ιδιοσυγκρασία του. Διότι θα πρέπει ο προπονητής να είναι και παραγωγός. Α, έκανε ο κοντός. Για πες μου ρε Σύριγο μου λέει. Ποιο είναι το πρόβλημά του, το ξέρεις, εντάξει έχει ένα κόλλημα. Έχει ένα κόλλημα. Ευτυχώς δεν πίνει. Γιατί είναι θρήσκος. Ο Θωμανός, Μωαμεθανός. Και ο Μωάμεδ είπε μην πίνετε. Θα πεις οι μισοί πίνουν, εντάξει. Οι άλλοι μισοί δεν πίνουν. Σαν το σκλή μου λέει, τον έχουμε δει να γυρίζει από μπαρ σε μπαρ, να την πέφτει σε μπαρ γούμενος, να κάνει, να δείχνει. Μπορεί αυτός ο βλαχόμαγκας από την Αίγυπτο που ήρθε στη Θεσσαλονίκη με δυο αριστερά παπούτσια να κοροϊδεύει έναν ολόκληρο κόσμο. Μου είπε ο κοντός. Δεν ξέρει ότι παρακολουθείτε. Δεν ξέρει ότι άμα πάει στο περίπτερο και πάρει μια σοκολάτα ο περιπτεράς θα τον δει. Και θα ενημερώσει την οργάνωση. Δεν ξέρει ότι στα μπαρ που πάει αυτός που του σερβίρει, η κοπελιά που τον περιποιείται, γύρω από με τα τηλέφωνα του βγάζουν φωτογραφίες. Δεν ξέρει ότι αυτός που τον συνοδεύει, ο bodyguard που τον έχει δώσει διοίκηση, το πρωί θα τα πει όλα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και αυτός δεν χαμπαρίζει κανέναν. Και μου κάνει τον μπρίτσο. Έτσι εξηγούνται στην Αίγυπτο, πες το να. Ορμάνεις τις κοπέλες στον δρόμο. Γιατί αν θα το έκανε αυτό στην Αίγυπτο θα του τον είχαν κόψει. Τον μπήκα. Που δεν μπορεί να βάλει ντερμπεγιά στο πράγμα του. Και παίρνει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και βγαίνει ο πατέρας σου στα ραδιόφωνα να το δικαιολογήσει. Αντί να έρθει να τον πιάσει από τα αυτή και να του πει τι κάνεις ρε. Που δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Πάρ' μια κούκλα ρε. Από αυτές που έχουν οι Αμερικάνοι. Πρίτσο. Και πάει να χαλάσει όλο αυτό το κλίμα. Καλά σε εξηγέται. Ήρθες πρόπερση, τα έκανες μαντάρα. Σε διώξαν, σε πήγαν στην Ισπανία, όρμηξες. Τι είσαι εσύ. Και ήθελα να ξέρω στην Αίγυπτο έτσι, ξηγιώσουνα. Έβγαινες στις γειτονιές, πήγαινες έξω από τα σχολεία. Φλέρταρες αυτές με τις μπουρκες. Εκεί γιατί ήσουν συγκρατημένος ρε μάγκα. Εμείς τι είμαστε εδώ πέρα, μπέτε σκύλοι καλέστε. Αυτά τα κοριτσάκια που τα πουλάς τρέλα να πούμε δεν έχουν πατέρες, μάνες, αδέρφια. Με αυτή το μαλλί που μου θυμίζει τον Νικόλα του 70 και το Μακώσα από την 4. Την ηλίθια τη φάτσα. Ο εραστής της Αιγύπτου. Σε μια ομάδα που είναι οικογένεια. Ποιος ρε έδωσε τα δικαιώματα που δίνεις εσύ. Ο Βιερίνια, ο Πασχαλάκης, ο Μάτος, ο Μαουρίτσιο, ο Πρίγιοβιτς, ο προπονητής του, ο πρόεδρος του, ο γιος του προέδρου που είναι και νέο παιδί και θα μπορούσε. Ακούστηκε ποτέ ο Γιωργάρας να πειράξει μια κοπέλα. Άλλο η τρέλα του να πάει και να κάνει μαγκές που δεν εμένα δεν μου άρεσαν. Έξω από το γήπεδο του Άρη και άλλο να πειράξει και να δείξει
Ένα παλικάρι που συνοδεύει μια κοπέλα επειδή έχει τάλαρα. Και βγήκες εσύ να μας το χαλάσεις όλο αυτό. Έτσι είναι ρε μάγκες. Ας το πω διαφορετικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι με έλεγε ο κοντός. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αναγνωρίζουμε και γουστάρουμε το μάγκα. Η Θεσσαλονίκη είναι αρσενική πόλη. Από ωραίους τύπους. Όπου κι αν ανήκουνε. Μπεσαλίδες, Θεσσαλονικοί, μάγκες. Και τους βλαχόμαγκες σαν και σένα τους καταπίνουνε. Βλαχαδερό από την Αίγυπτο. Και να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα παρακολουθήσε. Όχι από μένα, γιατί τέτοιος που είσαι δεν σε πάω κιόλας. Ενώ μέχρι τώρα σε γούσταρα. Και φώναζα πάρτε το κοντά το παιδί αυτό να το φτιάξετε, είναι παικτάρα. Ναι, αλλά εσύ δεν υπολογίζεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις κανέναν. Δίνεις και ξαναδίνεις. Και βγαίνει ο μπαμπάς σου και σε δικαιολογεί στα ραδιόφωνα. Να λέει κοιμήθηκε στο αεροδρόμιο γιατί να λέει από το ταξίδι. Ποιο ταξίδι ρε. Αλεξάνδρεια Αθήνα είναι μια μισή ώρα. Ώσπου να πιεις τον καφέ σου, σου φάσε ένα ελαϊνό τόσο που σε φέρνουνε. Έχεις φτάσει στον Πειραιά και κοιμήθηκες παπά. Σε ποιο τα λες αυτά. Στο αεροδρόμιο και δεν πέρασε ένας να δει με αυτή τη, τα μαλλιά, τα απέσια. Ο Σαντάνα να πει ποιος είναι αυτός ο γιούφτος εδώ πέρα για να φωνάξει την αστυνομία να σε πάρει. Άμα κοιμάσαι μες στο αεροδρόμιο κάτω. Και βγαίνει και σε δικαιολογεί. Σε μια χώρα που μαστίζεται από την ανεργία και από την κρίση. Σε μια χώρα που τα παιδιά της έχουν φύγει, τα καλύτερα παιδιά της. Στο εξωτερικό για να τη βγάλουνε. Σε έχουμε εδώ πέρα πασά με τα εκατομμύρια. Με τα ξενοδοχεία, με τα σπίτια, με τα ντυσίματα, με τις αμαξάρες, με ό,τι γουστάρεις. Βρες και μια κοπελίτσα. Που πιο σοβαρό κορίτσι θα έρθει μαζί σου με τέτοια ηλίθια φάτσα που έχεις. Να βρεις καμιά αυτή. Χαζοχαρούμενη. Μάγκα. Γιατί να βάλεις το κεφάλι κάτω που σου δώσανε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Σε ένα μέρος που λάμπει. Με έναν πρόεδρο που λάμπει. Με έναν προπονητή που δίνει μαθήματα. Με έναν κόσμο που παραλληλεί, που σε βλέπει και σε λατρεύει. Και βγαίνεις και μας γράφεις όλους στα κατάμαυρα αυτά σου. Παπούτσια σου, τα παλιά. Και δεν δίνεις σημασία την τρέλα του κόσμου. Ένας χαζός σε πέρσι στέρισε ένα πρωτάθλημα και ένας σε συμπάρασε φέτος. Παρακολουθείς από εδώ και πέρα να ξέρεις. Και άμα σε δούνε να κυκλοφορείς σε ακατάλληλες ώρες ξημερώματα και αυτά. Να ξέρεις θα την ακούσεις. Όπως την ακούσανε κάτι μάγκες που καβαλήσαν το καλάμι πριν 3-4 χρόνια. Από μιμήσεις του Κλάους. Κακές. Τουλάχιστον ο άλλος έβαλε κατ' γκολ. Και γυρίζανε στις Μικόνους το καλοκαίρι. Αντί να πάρουν ένα γυμναστή όπως έκανε ο Πέλκας αφού την πλέρωσε πρώτα και την άκουσε. Και είδαμε την κατάληξή τους. Δες την κατάληξή τους η καμπάλα. Που βρίσκεται. Γιατί όταν έφυγε ο Συγκαμπάλα και πουλούσε τρέλα από την Αίγυπτο, στο τέλος έστειλε γράμμα που ζητούσε συγγνώμη και έβαλε πάνω το δαχτυλικό του αποτύπωμα. Πάρετε τον τύπο τον παλιό να το διαβάσετε. Ότι εγώ το γράφω, συγχωρέστε με. Και έμεινε στην Αλαχλή και έγινε Αλαχλής. Και όταν βγήκε έξω με το μυαλό που είχε δεν έπαιξε. Και έφτασε να παίξει στον Απόλλωνα να το δούμε αύριο για να το χειροκροτήσουμε τον αγαπάμε τον Συγκαμπάλα. Γιατί εκείνος ήταν χαζός. Εσύ δεν είσαι χαζός. Πουλάς τρέλα.
Βλάχικη τρέλα. Που αν την είχες πουλήσει την τρέλα αυτήνα, ο Αρντάκο, στο Κάιρο ή στην Αλεξάνδρεια, θα σε πηγαίνανε εκεί στο δρόμο της Ερήμου, ξέρεις ποιος είναι, ξέρω κι εγώ. Και θα σου βάζανε κανένα πράσο από πίσω να κάνεις το παγόνι. Άμα ξυγιώσουν όπως ξυγέσαι στις Ελληνίδες. Που δεν μπορείς να συγκρατηθείς, μόνο σε σένα αρέσει. Σε εμάς δεν μας αρέσει. Έτσι κάναμε εμείς τα νιάτα μας. Ξέρεις θα πήρε Σαλονικιός και Μάγκας. Αυτός που το λέει είναι ο Χριστάκης. Σου βάλω μια δικιά μας να ακούσεις τι θα πει Μάγκας. Και πως μπορείς να επιβιώσεις τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο Ζάχοφ είναι Μάγκας. Έπαιξε όσο μπόρεσε. Ο Κάνιας, ο Κρέσπο, ό,τι μπορέσανε την ψυχή τους. Και εσύ που είσαι παικταράς, μας έχεις βγάλει τη χρυσή. Κάτσε καλά Άραψ. Μην παραχαλάσεις αυτό που γενιές ολόκληρες κρατήσαν τον ΠΑΟ Κόρθιο για να είναι έτοιμος να το κάνει. Πέσαν κορμιά μέχρι να έρθει ο Σαββίδης. Γεμίσαν οι δρόμοι κόκαλα, ανοιγμένα κεφάλια, καμένους, σκοτωμένους, φυλακές για τον ΠΑΟΚ. Βλάχο, προσοχή από εδώ και πέρα. Σκύψε το κεφάλι σου και πάνε από τη Δευτέρα εκεί πέρα, δεν παίξεις αύριο, και πλακώσου στην προπόνηση και στους χυμούς. Κούρεψε και αυτά τα γελία τα μαλλιά σου που σαν το Σαντάνα. Αφοσιώσου παρά ένα βιβλίο να διαβάσεις, διάβασε το Κοράνι. Να δεις τέτοια λέει μέσα. Ζήτα συγγνώμη από τον εαυτό σου πρώτα. Και αν ξέρεις κάτι, Βάρντα, οι παοξίδες έχουν χρυσή καρδιά. Και πάλι θα την πνίξουνε. Αλλά μέχρι εδώ κόκκινη γραμμή. Στάλιγκραντ. Ούτε με επιθαμή πίσω. Γιατί μην περιμένεις. Ξέρεις όσο χρυσή καρδιά έχουν και όσο ρομαντική είναι. Να ξέρεις κάτι Βαρντάκο. Είναι επικίνδυνη η ρομαντική. Στο έχω ξαναπεί. Όχι εσένα γενικά. Και αν το ξανακάνεις, μην περιμένεις το Δεκέμβριο να έρθει ο μάνατζέρ σου και να πει έχω πρόταση. Αν το ξανακάνεις θα φας διακοπή συμβολέου. Και αν το ξανακάνεις δεύτερη, και θα σου κρεμάσουνε το δελτίο στο ταβάνι. Θα πληρώνεσαι στην ώρα σου όταν δεν είσαι τιμωρημένος. Και θα κάνεις γύρω γύρω σαν τον Τζιόλι και τον Χατσισαΐα γύρους. Έξω από το γήπεδο. Θα σε καταστρέψουνε. Δεν θα σε πουλήσουνε. Για 1 και 2 εκατομμύρια. Θα σε κακό παράδειγμα προς μίμηση. Και το τι μπορεί να πάθει ένας που δεν εκτιμάει αυτά που του δώσε ο Αλάχ, αυτά που του δώσε ο Ιβάν, αυτά που του δώσε ο λαός του ΠΑΟΚ, αυτά που του δώσε η φύση. Με σκυμμένο το κεφάλι σε αυτή την μεγάλη οικογένεια, το σημερινό ΠΑΟΚ που αύριο θα δώσει τιτάνιο αγώνα επάνω στην ομάδα της ελαφράς ταξιαρχίας, να σημειώσει την 6η κατά σειρά νίκη και 3-6 κάνουν 18. Ένας φίλος με πήρε, μου λέει λάθος λέει μετράς. Λέω τι, λέει είναι μείον 2 βαθμοί. Λέω γιατί 3-6-16, λέω που το είδες αυτό. Όπως και να το πάρεις 3-6-16 είναι 2 μείον βαθμοί. Πάλι μείον βαθμοί.
Πάλι στα χαρτιά πάτε να μας φάτε. Τι θα πει μείον 2 από την περασμένη. Εγώ έχω 18 βαθμούς. Στο τέλος, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και χάσω το πρωτάθλημα από αυτούς τους 2 βαθμούς, θα τους αφαιρέσουν στο τέλος, όχι τώρα. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και στο τέλος θα μου αφαιρέσει το πρόστιμό μου. Εγώ τώρα αν κερδίσω αύριο έχω 18 βαθμούς και 2 μηδενισμούς από πέρσι και 11 αγώνες και κλεισμένο το θυρών. Τι σκατά θα κάνετε άλλο? Τι θα κάνετε ρε άλλο να με σταματήσετε? Και 2 φέτος. Στο τέλος. Το καλά το, την Κυριακή παίζουν οι χάρτινοι με τις κορδελάκηδες. Πώς δεν το σκεφτήκατε να φύγετε πάλι ρε? Οι χάρτινοι με τις κορδελάκηδες να φαγωθούν μεταξύ τους. Και μετά έχουν και άλλους αγώνες. Ο ΠΑΟΚ ας πάρει αύριο το μάτσο να είναι μόνος πρώτος. Και είναι ωραίο να είσαι πρώτος. Τι ωραίο είναι να είσαι πρώτος. Να πούμε ότι την εκπομπή στηρίζει το κομμωτήριο της Έφης. Ένα πραγματικό πανέμορφο μέρος εκεί στην Ολύμπου, Ολύμπου 23, λίγο πριν την Παπαζόλη, στο δεξί το χέρι. Θα το δείτε. Είναι πανέμορφο με τους πολυελαίους του μέσα, με τα αυτά, με τα φώτα του, με τις ωραίες παρουσίες και τις κυρίες που έρχονται και τους κυρίους και κάνουν την εξωτερική τους εμφάνιση. Γιατί, ακούτε τι λέει το τραγούδι, όμως αυτό το χτένισμα διόλου δεν σου πηγαίνει. Διότι εμείς έχουμε και μάτι να δώσουμε και μία συμβουλή, όπως η κυρία Ιδελεκότσο να φανεί ομορφιά της, να τραβήξει πίσω, να σας χτενίσουμε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και ο λόγο της κρίσης το κούρεμα μόνο 5 ευρώ με υγιεινά προϊόντα γερμανικής εταιρείας της Βάρτσκοφ, της πιο μεγάλης εταιρείας στα είδη κομματική σε όλο τον κόσμο, και με ανθρώπους μέσα που ξέρουν να φροντίζουν την εξωτερική μας εμφάνιση με την εμπειρία μας, με τον τρόπο και τη συμπεριφορά μας. Σας περιμένουμε Ολύμπου 23 και ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας: 2310 555 0017. 2310 555 0017. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Έφης. Σας περιμένουμε. 2-31-0-2-87-3-8. Ανοίγουμε γραμμές για να σχολιάσετε αυτά τα οποία είπαμε, αλλά και τι θέλετε εσείς να πείτε. Θα πεις, χοντρά σου τα είπανε να τα πεις. Λέω τι να κάνω, έτσι μου τα είπανε, έτσι τα είπανε. Εγώ δεν είμαι τόσο σκληρός και απόλυτος. Εγώ είμαι λίγο πιο εναλλακτικός. Δίνω ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Γονιός κι εγώ. Νέο παιδί παρασύρθηκε. Μέχρι εδώ όμως. Με όλη μου την καρδιά τον εύχομαι, γιατί μου είναι και συμπαθής. Είναι ωραίος ο Άρντα. Και οι Αιγύπτιοι είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ που τους γνώρισα και κάθισα τόσο καιρό μαζί τους και φιλόξενοι και εργατικοί. Ας πάρει τα καλά μας έφερε στα κακά της Αιγύπτου. Πρετικό. Πάνε εκεί πέρα να κάνεις την προπόνησή σου, γύρισε το βράδυ σπίτι σου, βάλε να δεις ένα έργο στην τηλεόραση, γνώρισε μια κοπελίτσα να την έχεις μαζί σου. Κάνε σπίτι, κάνε παιδιά, δεν βλέπεις ποδοσφαιριστές όλοι παντρεύονται μικροί? Γιατί? Για να αποφεύγουν όλα αυτά που έχεις πέσει εσύ. Δες τον Μπρέγιοβιτς, δες όλα τα παιδιά με τις γυναικούλες, τα παιδιά τους εκεί. Λάμπη, μη γίνεσαι εσύ η μίγα μες στο γάλα, ρε Ουαρντάκο. Ορίστε στην πρώτη γραμμή, 2-31-0-2-87-3-8. Ακούγεστε κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα ρε, ρε Πασχαλάκο. Περαστικά είχες ένα προβληματάκι άμαθα. Συνεχίζω να το έχω. Νοσηλεύομαι αυτή τη στιγμή.
κάποιος παοξής με καταράστηκε. Όχι ρε, οι παοξίδες έχουν ψυχούλα ρε. Όλοι σε ευχόμαστε περαστικά και να το αντιμετωπίσεις. Περαστικά σκύλος, κόκκινος σκύλος είμαι. Μπράβο, μπράβο. Τι γίνεται στο κρεβάτι του πόνου από τη μια μεριά, στο όχι, κρεβάτι εγώ. Του πόνου από τη μεριά του Ολυμπιακού. Όχι, τι όχι, γίνεται ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή είμαι αισιόδοξο άτομο, ναι. Λοιπόν, δεν μασάω από τέτοια. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εσένα και την ομάδα σου για τους 3 βαθμούς που έφερε εδώ στην Ελλάδα μας. Ναι. Γιατί όπως σου είπα και πέρσι, θα με χρειαστούνε, γιατί θα είμαι πρώτος. Πέρσι το απέτυχα, αλλά όταν η δεύτερη κουταμάρα είναι λαλακία. Για δεύτερη φορά αποκλείεται να το κάνω. Δηλαδή τι θα κάνεις τώρα, τι μπορείς να κάνεις ρε φιλά, τους χάρτινους θα τους κερδίσεις την Κυριακή. Με χίλια. Έλα ρε Πασχάλη, αρχίζεις λοιπόν, και με φοβίζεις. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Όλοι λέτε ότι εκεί κάτω είμαστε επιστήμονες. Ναι. Ναι. Άμα βρείτε κανέναν ανίσχυρο, αλλά στον ισχυρό... Άκουσα. Δεν μπορεί συνέχεια να έχεις... Να περιμένεις τα λάθη του ισχυρού, μια-δυο, σε πιάσει την τρίτη. Σε βάλει κάτω, σε κομματιάσει. Φιλάκουσα να δεις. Όταν την πατάς μια φορά και την περιμένεις στη δουλειά, περιμένεις ότι αυτός που σου την έκανε πέρυσι, ναι. Θα κάνει κάτι πιο δύσκολο. Θα σου κάνει το εύκολο, φίλε, και θα πάρεις χαμπάρι. Λες. Να σου πω τι άκουσα από ένα φυλακισμένο. Για, πες μου. Λοιπόν, στις φυλακές μαζεύονται τα βράδια 5-6 άτομα, ναι. Και ο καθένας λέει τι έκανε, πώς έκανε τη ληστεία κλπ. Μάλιστα. Και λέει ο ένας πήγα εκεί στο χρηματοκιβώτιο, το άνοιξα, το έκανα, το έκανα εκείνη τη βλακεία. Και με πιάσανε. Όταν βγήκε ο άλλος δεν μπορούσε να βρει δουλειά, φυλακισμένος, λέει θα κάνω λέει το κόλπο λέει του Θανάση. Θα πάω λέει στο χρηματοκιβώτιο, δεν θα κάνω τη βλακεία που έκανα. Πάει εκεί πέρα, κάνει όμως κάποια άλλη βλακεία. Λοιπόν και δεν ξαναπιάνουν. Λοιπόν. Δηλαδή τώρα πας ότι θα μα την κάνεις, θα μου την κάνεις. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Μάλιστα. Την έχεις πληρωμένη από τώρα και δεν το ξέρεις. Ξέρεις ποιον σε παρομοιάζω, άμα θα μπεις μέσα στο ίντερνετ θα το δεις. Ήταν ένα άλογο το οποίο όλος ο κόσμος είχε στοιχηματίσει επάνω του, διότι ήταν γκανιάν, δεν σταματιότανε. Και του λένε του αναβάτη, κοίταξε θα χάσεις, το κρατήσεις το άλογο, δεν ξέρω άμα ξέρεις από υποδρομίες, εμείς που ξέρουμε, άμα το τραβήξει λίγο το χαλινάρι. Επειδή την άκουσα την ιστορία, είναι ο αναβάτης που έπεσε κάτω, που πήδηξε. Στο τέλος πήδηξε. Άδευα. Για να το σταματήσει, δηλαδή... Αυτό πάτε να κάνετε. Καλπάζει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να πηδήξετε. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Λες ότι η κορυφή είναι ωραία. Όντως είναι ωραία γιατί δεν ξέρω την κορυφή. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν την έχει, την ξέρεις, αλλά δεν την έχει ζήσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και πέρσι που προσπάθησες να τη ζήσεις... Με έφαγες. Λοιπόν, το χαρτάκι, ένα χαρτάκι, έκανε τη δουλειά. Ναι. Για φαντάσου να ήταν σφαίρα ή σαΐτα. Σαΐτα, άστη σφαίρα. Σαΐτα, ναι. Σαΐτα. Λοιπόν, από ένα χαρτάκι ταμιακής πλήρωσε και το ΦΠΑ. Πασχαλάκο, να είσαι καλά, περαστικά σου. Μπορείς να ψωνίσεις. Ναι. Πλήρωσες και ΦΠΑ, φίλε. Και πιάσανε κόσο. Καλά, αλλά σε δω τώρα τι θα κάνεις φέτος. Να προσέχεις, Πέτρος, να προσέχεις. Σου είπα και άλλη φορά, δεν είδες τίποτα ακόμα. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι μετά το μάτς ο μόνος που με πήρε τηλέφωνο από τους αντιφρονούντες ήσουν εσύ που μου έδωσες συγχαρητήρια γελώντας. Και τώρα σε δίνω. Ενώ ο κύριος Κώστας έβγαλε τέτοια χολή που δεν μπορείς να φανταστείς. Πόσο αντιπαόξης είναι ρε και Πασχάλη. Και είμαι και στο κρεβάτι του πόνου ε. Και είσαι πουλάκι μου. Άντε περαστικά λοιπόν, έφυγες. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Να σε καλά με το να καλό. Να μας πάρεις τηλέφωνο όταν βγεις. Για χαρά. Σε περιμένουμε και αύριο να σε ακούσουμε. Ορίστε στην επόμενη γραμμή. 2-31-0-287-888. Παρακαλώ. Κώστα, Γιώργο. Γιώργος. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Τσιμάρα. Να σε καλά, να σε καλά. Ανέπτυξες ένα θέμα σήμερα που είναι πολύ σοβαρό για όλες τις ομάδες. Όταν φέρουν ξένους παίκτες νομίζουν ότι έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν μεγάλη ζωή. Ναι, αυτό το έχουν. Είναι μέσα στα πλεονεκτήματα να διαλέξει ένας την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πανέμορφη και έχει γούστα. Ή της Αθήνας, ακόμη και της Αθήνας. Θεσσαλονίκη είναι άλλο πράγμα, φίλε. Η Αθήνα είναι, εντάξει, χάνεσαι. Η Θεσσαλονίκη είναι... Από μορφιά η Θεσσαλονίκη δεν ξεπερνιέται. Δεν ξεπερνιέται. Την ερωτεύεσαι την πόλη. Είχαν προτείνει να πάω στην Αθήνα και τους είπα όχι. Δεν φεύγω από Θεσσαλονίκη εγώ. Η Θεσσαλονίκη αλλά αυτό που είναι για τους παίκτες, τους ξένους, ναι, μπορεί να είναι μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα ταλέντα. Αλλά να μην προσφέρουν, γιατί βλέπουν τη μεγάλη ζωή. Κοίταξε, πάντως τα τελευταία χρόνια σπάνια είναι να έρθει ποδοσφαιριστής της κλάσεως του Άρντα και να έχει αυτή την προκλητική συμπεριφορά επάνω σε ένα θέμα που γίνεται να χαλαστεί και η οικογένεια. Διότι αυτό το οποίο πέτυχε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κ. Λουτσέσκου, είναι να κάνει την ομάδα οικογένεια. Να την κάνει ομάδα. Και είναι η πρώτη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και το λέει ένας Αργιανός αυτό. Ναι, στο λέω εγώ. Και δεν μπορεί να με εφησβητήσει κανένας αυτή τη στιγμή. Αν και είμαι Αργιανός, κανένας δεν μπορεί να με εφησβητήσει με την πορεία του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Και από άποψη Προεδρείου και οργάνωσης και ομάδος. Αλλά δεν μπορεί ένας παίκτης να χαλάει όλη την ιστορία την εικόνα μιας ομάδας σαλονικιώτικης. Αυτό που έλεγες μάγκας σημαίνει σαλονικιός. Έχω δίκιο? Βεβαίως. Θέλω σώμα συμπεριφορά. Πρώτα με τιμήσεις. Σου έκανα την τιμή και σε πήρα στην οικογένειά μου και σε χρυσοπληρώνω. Και εσύ βγαίνεις να πούμε και πουλάς και τέτοια τρέλα. Γιατί να πάρει αυτός που δεν είναι εντάξει απέναντι σε μια ομάδα ιστορική να πάρει τόσα λεφτά και να μην πάρουν 3-4 παιδάκια ελληνάκια γιατί, από τις ακαδημίες. Γιατί είναι ταλέντο ρε Δημήτρη. Εδώ σε μια χώρα η οποία αιμορραγεί σήμερα. Αιμορραγεί. Από την ανεργία και από όλο το θέμα. Ναι, αλλά εγώ βλέπω όμως μαζί με το γιο μου, που εγώ είμαι στο μπάσκετ, στο Μέγα Αλέξανδρο, το ξέρεις αυτό. Ναι. Καμινίκια. Τα Καμινίκια, ναι. Τα παιδιά σκίζονται στο μπάσκετ. Και ξέρεις πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη είναι μπασκετομάνα. Άντε να τη δω. Άντε να τη δω. Αλλά κάποιοι την πρόδωσαν αυτή την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Μπήκαν τα λεφτά στη μέση ρε φίλε. Όταν έγινε το ειρήνης και φιλίας. Γιατί μέχρι όταν ήσασταν μπασκετομάνες εσείς Θεσσαλονικής, αυτοί παίζαν στον τάφο του Ινδού και στο Παπαστράτιο. Παίρνανε 700 άτομα. Μόλις κάνανε γήπεδο, επενδύσανε κιόλας. Και μείνανε πίσω οι δικοί μας. Ο Νίκος ο Βεζιστής διάθεσε όλη του την περιουσία. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Αυτό το γνωρίζω. Λοιπόν, τι να σε κάνω. Από εκεί για πέρα μπήκε ο Γιαννακόπουλος, λέει 10 εκατομμύρια το χρόνο, τα έχω για να τα βάσω στον Παναθηναϊκό. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τον μπάσκα, ας το πάρουμε γενικώς στον αθλητισμό. Γιατί σου είπα και προχθές... Γενικώς. Όπου υπάρχει πακέτο, υπερτερούν οι άλλοι. Ναι, σου είπα και προχθές ότι δεν θέλω να μιλήσω για ιστορία και αρχαία Ελλάδα. Να μιλήσουμε για αθλητικά. Υπάρχουν τόσες ακαδημίες. Τόσες ακαδημίες. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη. Είτε θες από το ένα άθλημα, είτε θες από το άλλο άθλημα, είτε οποιοδήποτε άθλημα. Δημήτρη, θα τοποθετηθώ επάνω σε αυτό που λες. Πρέπει να διακόψουμε, διότι έχουμε τρεις γραμμές που περιμένουν. Ορίστε. Ορίστε ο επόμενος. Σας ακούω. Γεια σου. Γεια χαρά. Λοιπόν, εγώ με το θέμα του Άρντα,
Διαφωνώ. Διαφωνώ γιατί. Μην το βγάλουμε στα ΜΜΕ, κακό κάνουμε. Ας το αφήσουμε να λυθεί ενδοοικογενειακά μέσα στην ομάδα. Είναι η τρίτη με τέταρτη φορά που δίνει δικαιώματα. Ναι, και πρέπει να την ακούσει. Εδώ θα σου πω κάτι, γιατί ακούγεσαι και λίγο μεγάλο στην ηλικία. Μεγάλος είμαι στην ηλικία. Μεγάλος. Στην ηλικία σου μπορώ να είμαι και πιο μεγάλος από σένα. Μετά από έναν αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, τελικό κυπέλλου Ελλάδος, που ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 με γκολ του Αγγελή, το 73-74, το ίδαλμα της Θεσσαλονίκης, ο μεγάλος Γιώργος Κούδας, πήρε τη γυναίκα του, τη Μαρία την Πόνου, και πήγανε στην Ικτίνου να φάνε στο Τίφανης. Και από πίσω, από δίπλα ήταν οι τέσσερα, να πούμε, και μαζευτήκαν εκεί πέρα. Κάτι τσακάλια και κυνηγίζαν τον Κούδα. Όχι, θα αφήσουν τον Ουάρντα. Καλό είναι, αλλά πιο πολύ εγώ έχω τη γνώμη, άμα θα αναλυθεί η οικογενειακά θα είναι πιο καλά. Να είναι πιο καλά, αλλά και να σου πω κάτι. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Και κάτι άλλο. Ναι. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Αυτό το Πασχάλη κόψτε να είναι, μας πάει τα νεύρα. Έλα μωρό, ο άνθρωπος τώρα είναι και άρρωστος, τώρα άστο. Μας πάει τα νεύρα. Δεν χαβά κάνει. Δεν κάνει χαβά, σοβαρά με ψωφαγούς κι αλλού. Έλα ρε, μεγάλος άνθρωπος είσαι τώρα του Πασχάλη. Τώρα άστο τον άνθρωπο. Άντε, να είσαι καλά. Το μικρό σου το όνομα. Το μικρό σου το όνομα. Καρακάρης. Γεια σου ρε Καρακάρη, τσίφτη, ωραίος, ωραίος. Πάμε στον επόμενο, ορίστε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον 2-31-0-2-87 και 3-8. Παρακαλώ, ορίστε, ακούγεστε. Λοιπόν, Μαναβόσκυλο εδώ. Καλώς τον, να το Μαναβόσκυλο. Ναι. Το μικρό σου το όνομα. Βγάλαμε καλά γουστατώτες με Μανάβη, τρέλα, αυτά, κάγκελα, γουστάραμε ΠΑΟΚ. Γεμάτοι ΠΑΟΚ είμαστε εμείς εκείνης εποχής. Λοιπόν, τώρα όσο για τον Ουάρντα, εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ιδιαίτερη περίπτωση ο Ουάρντα. Γιατί με έχουν παρεξηγήσει πολλοί παοξίδες, γιατί λέει παίρνει στο μέρος του. Ρε, το γουστάρουμε, πώς θα γίνει, αφού είναι καθαρό. Ναι, παιδί μου, εδώ πέρα παοξίδες, άκουσα στο τηλέφωνο, γιατί πήρα λίγο το μέρος του και αυτά και είπα κάτι για τον Λουτσέσκο. Αυτός δεν είναι παοξής, αυτός είναι Αργιανός, αυτός είναι Βαρτός. Και με το κόλλημα με τον Ουάρντα. Δεν έχω κόλλημα, εγώ έχω με κανένα παίκτη, ούτε με Ουάρντα, ούτε με Κούδα, ούτε με Δαμανάκη, ούτε με Τερζανίδη. Για μένα είναι πάνω απ' όλα ο ΠΑΟ. Απλά η γνώμη μου για μένα είναι. Ο Ουάρντα είναι ένα καλό εργαλείο του ΠΑΟΚ. Και αυτό το εργαλείο πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Κάπου κολλά αυτό το εργαλείο στη συμπεριφορά του, στον τρόπο ομιλίας του, δεν ξέρω εγώ τι, στον τρόπο σκέψης του. Αυτό είναι θέμα εδώ οικογενειακό του ΠΑΟΚ και έπρεπε για μένα να το έχει λύσει ο Λουτσέσκο από πριν. Πρωτού βγει ακόμα στον αέρα ότι υπάρχει πρόβλημα. Κάπου κόλλησε η δουλειά και δεν λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί τι είναι ο Ουάρντα. Ο Λουτσέσκου, ναι, είναι αυτός που τον κράτησε, τον υποστήριξε, ναι, έγινε αιτία να φύγει το άλλο το γαλάκι που είχαμε, πώς το λέγανε, τον Ερίκε. Ερίκε, ναι. Ο Ερίκε, ο οποίος προσέφερε στον ΠΑΟΚ και, πολύ, ναι, και κράτησε αυτόν. Έχει δώσει, άκουτε σε λέει ο Γιώργος. Τον μαζέ, δηλαδή... Τόσα μεγάλα δικαιώματα έδωσε. Ρε παιδί μου, γυρίζει το βράδυ. Ευτυχώς δεν πίνει. Ναι. Είναι, ναι, γύρίστρα. Δεν είναι καλό αυτό, είναι βασικό. Πολύ κάτι βασικό, να, ναι, αλλά δεν, ναι, γίνεται μέχρι, ναι, ένα σημείο, ρε φίλε. Κόφτο, σταμάτα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί δεν το έλεγε αυτό ο Λουτσέσκου. Παιδί είναι. Γιατί δεν βάζει είναι... μυαλό, γιατί είναι κολλημένο. Γι' αυτό του την είπα σήμερα. Να σε πω εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, ότι είναι κολλημένο. Γιατί βλέπω ο Ουάρντα, τον έχει απ' έξω. Παίζουν άλλοι που είναι χειρότερα από αυτόν. Είναι λίγο αντιδραστικός ο χαρακτήρας του, λίγο έτσι. Και επειδή ξέρω ότι είναι και λίγο δελικάτος παίκτης, είμαι ο τεχνίτης, είμαι ο μπαλαδόρος του ΠΑΟΚ, να πούμε, σου λέει εμένα με έχει απ' έξω, το παίρνει εγωιστικά. Και ο προπονητής ακόμα, να μην πω πιο εγωιστικά, που πρέπει να το δει το παιδί σαν παιδί, να το δώσει να καταλάβει. Ρε αγόρι μου, έτσι και έτσι, η ομάδα δουλεύει έτσι και έτσι και αυτά. Δεν σε έχω τώρα μέσα, θα σε βάλω στη διάρκεια. Αλλά αυτός αισθάνεται ότι αδικείται. Παίζουν άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα και δεν παίζω εγώ γιατί συμπαθεί τον άλλον. Εμένα σαν πάοξη και πιστεύω όλοι οι πάοξηδες, εμένα δεν με ενδιαφέρει να παίζει και το καλύτερο παιδί και το πιο ήσυχο παιδί. Εγώ θέλω να παίζω καλύτερος παίκτης για να παίρνω αποτελέσματα, να παίζω μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει σαν χαρακτήρα τι είναι το κάθε παιδί. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο αποδίδει αυτά που θέλω. Παίζει μπάλα. Από εκεί και πέρα ας πάει στα μπουζούκια, ας πάει να παντρευτεί άντρα, γυναίκα, ό,τι θέλει να κάνει.
Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει μέσα στο γήπεδο τι θα με παίξει. Μην ξεχνά. Μπορεί να με φέρει ένα καλό παιδί, χρυσό παιδί, αλλά να μην αποτελεί αυτά που θέλω σαν απέδειξη. Επειδή είσαι καλό παιδί, δεν τον έχω μέσα γιατί είναι καλό παιδί. Δεν μας ενδιαφέρει όμως τα καλά παιδιά. Γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για λεφτά, μιλάμε για πολύ βρώμικα πράγματα. Τώρα φωνάζει η γυναίκα μου γιατί φωνάζει δεν έλα. Εντάξει. Τι λέει, τι σε λέει, μη φωνάζεις ρε τρελέ. Ναι, μη φωνάζεις, ναι, γιατί έτσι που φωνάζεις, ναι, νομίζω ο κόσμος ότι μαλώνουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες για τον Λουάρντα. Και έχω παρεξηγηθεί από πολλούς παοξίδες. Είμαι ο Αρντάκιας, γουσάρε τον Λουάρντα και προσπαθώ να κάνω κακό στην ομάδα. Μπρε, αγαπώ την ομάδα και τα λέω αυτά. Τώρα αν κάνω λάθος, γιατί κανένας δεν είναι ο ολόσωστος, μπορεί να κάνω λάθος έτσι όπως το σκέφτομαι, έτσι όπως το βλέπω. Αλλά εγώ έτσι το βλέπω και νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό. Έπρεπε ήδη ο Λουτσέσκου να το είχε λύσει. Και από τη στιγμή σε είπα και πριν, είναι ένας καλός παίκτης. Αυτό το παίκτη το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολυτέλεια να αφήνει καλούς παίκτες απ' έξω. Έχει διορισμένο στο χαρακτήρα. Ελύστε το, ρε παιδί μου, τόσο μεγάλο πρόβλημα είναι. Και αυτό δημιουργείται γιατί σου λέω, αισθάνεται αδικημένος. Και να τα πω με το όνομα του στα πράγματα. Βλέπει τον Πέλκα ότι είναι δεφορμέ τελευταίο ένα μήνα πόσο δεν ξέρω εγώ τι. Σου λέει επιμένει, Πέλκα εμένα δεν με βάζει. Ρε Λουτσέσκου, βάλε τον Πέλκα, ξεκίνα το. Του βλέπει στη διάρκεια δεν τραβάει, δεν ανέβει. Έλα ρε Ουάρντα πες. Να τον ηρεμήσει και τον άλλο. Ότι το σκέφτεσαι, τον υπολογίζει. Όταν τον έχει συνέχεια απ' έξω και θα σε βάλω κάποτε, θα σε βάλω κάποτε. Και ο άλλος είναι λίγο ζητάνιο, λίγο αρπάζεται. Και γίνονται αυτά που γίνονται. Απλά πράγματα. Αλλά κοίταξε πέρα από αυτό, εγώ στο Λουτσέσκου τώρα το βγάζω το καπέλο γιατί πήρα αποτελέσματα. Ακούς? Ναι, βέβαια ακούω. Εγώ στο Λουτσέσκου βγάζω το καπέλο γιατί παίρνω αποτελέσματα. Και χθες είδα αυτό σε κάτι σε μια εκπομπή. Λέω ρε εσείς μήπως βρήκε ο Λουτσέσκου κανένα κόλπο, κανένα μυστήριο στο παιχνίδι πάνω. Είναι καλός, κερδίζει, είναι μέτρος. Μάγος είναι. Μάγος είναι ο Λουτσέσκου. Κανένα μαγικό κουκαλάκι, αυτό τους κάνει κάτι και παίρνει και παίρνει αποτελέσματα γιατί αυτό εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ στον ΠΑΟΚ. Καλός ΠΑΟΚ να κερδίζει, μέτρος ΠΑΟΚ να κερδίζει, χάλια ΠΑΟΚ να κερδίζει. Δηλαδή αυτό το ΠΑΟΚ που είδαμε τον Ολυμπιακό, ένα χάλι μαύρο, γιατί εγώ είμαι αντικειμενικός. Άλλοι λένε έπαιξε μπάλα και δεν φάνηκε και δεν το είδατε εσείς και δεν είδατε την μπάλα είδατε. Δηλαδή είδατε μπάλα εσείς από τον ΠΑΟΚ που δεν το είδα εγώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν ένα μαύρο χάλι, ο Ολυμπιακός ήταν καλός, αλλά είχε τη μαγιά ο ΠΑΟΚ με το μέταλλο και με τη μαγιά του να πάρει το διπλό. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα κάνει κατά καιρούς εδώ και μια ζωή αυτά τα διπλά, αυτές τις μεγάλες νίκες. Γι' αυτό και τρελαινόμαστε με αυτή την ομάδα. Γιατί αυτή η ομάδα έχει κάτι ανεξήγητο. Ενώ μπορεί να είναι χάλι, μπορεί να μην έχει ομάδα, ερχόταν ο Ολυμπιακός 23 χρόνια και τον τρυπούσα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η τρέλα του λαού και αυτό βγαίνει από την τρέλα και από την ενέργεια του λαού. Και πιστεύω τώρα ο Λουτσέσκου με τον Λουάρντα να κάτσουν να τα βρουν ένα παιδί μου. Τι διαφορά έχουν. Δηλαδή θα τρελαθώρεσαι. Το αφεντικό πληρώνει το αφεντικό και πάλι μαλώνει. Πώς γίνεται αυτό. Να είσαι καλά. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Έλα. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Είμαι 72 χρονών, σε ακούω πάρα πολύ τακτικά, όχι ανελιπώς βέβαια, γιατί έχω και άλλες υποχρεώσεις. Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο φίλο που μίλησε, αλλά θα σε βάλω για λίγα δευτερόλεπτα να με ακούσεις με άλλα επιχειρήματα. Άκου λοιπόν. Παγκόσμιο κύπελλο στη Ρωσία. Μπαίνει στην εθνική Αιγύπτου λόγω του τερματισμού του μεγάλου του σπορ και βγαίνει παλίκαρος. Στο επόμενο παιχνίδι μπαίνει αναπληρωματικός εθνικός φορές παλίκαρος. Έρχεται η εποπλία των 6 αγώνων στην Ευρώπη του ΠΑΟΚ. Αρχή παλίκαρος. Και έχεις κύριε Λουτσέσκο που σε αγαπώ, σε εκτιμώ, έχεις δυνατότητες, έχεις προοπτικές, αγαπάς τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν υπερπαικταρά 27-28 χρόνων σαν παικταρά, σαν ηλικία. Πιο μικρός είναι. Αλλά σε μια ψυχή ενός παιδιού 10, 12, 13, 14, 15 σε μια εφηβική ακνή ψυχούλα. Αυτόν δεν θα τον διαχειριστείς εσύ. Θα τον διαχειριστεί το ψυχολογικό τμήμα, το ειδικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Ούτε τα ραδιόφωνα θα τον διαχειριστούμε, ούτε εγώ αγγλικέ μου Γιώργο, ούτε κανένας άλλος. Το παιδί είναι ΠΑΟΚ. Είναι αρρωστάκι ΠΑΟΚ. Μην το χαμάμε. Έφυγες. Ξύθηκες. Καλά τα έλεγες μέχρι τώρα. Να ξέρεις πάντως κάτι. Ότι όσοι είναι κοντά σε μια ομάδα βλέπουν ότι για να πάει αυτή η ομάδα μπροστά θα πρέπει να διακατέχεται και από σοβαρότητα.
Και ο κύριος μπορεί να είναι ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει όταν είναι στρατιώτης να ακούει το τι λένε οι ανώτεροι του. Δεν μπορεί να είσαι στρατιώτης και να κάνεις γιούρια μόνος σου. Ή να λέει γιούρια ο αξιωματικός και εσύ να είσαι πίσω. Θα πεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο φαίνεται ότι είναι καλός και ότι ακολουθεί. Και εγώ έχω δει τον Λουτσέσκο να τον αγκαλιάζει και να τον μιλάει σαν πατέρας. Πάνω από μία φορά. Θα πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να είναι το σημερινό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης πραγματικός θησαυρός. Να καταλάβει ότι η σοβαρότητα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα το να ανοίξει σε ένα μεγάλο κλαμπ σαν και αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ. Θα κάτσεις, θα σκύψεις το κεφάλι και θα δουλέψεις. Γιατί εσύ μπορεί να μου λες τι κάνει ο Λουτσέσκο, αλλά αυτός ξέρει 28 άτομα. 28 ατίθασα παιδιά. Που όλα θέλουν να παίξουν και πώς θα σε κοιτάξουν όταν ξέρουν ότι αυτοί ήταν στο σπίτι τους και πήραν χυμούς και ο άλλος γύριζε. Και αν μπορεί να κρατήσει την ισορροπία. Να την πάρουμε τη γραμμή. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ακούγεστε. Γιώργο. Ναι. Από Βέρεια. Καλώς ο Τάσος, αγρότης. Αγρότης. Εγώ σε είπα, δεν είμαι ΠΑΟΚ, τα παιδιά μου είναι ΠΑΟΚτσίδες φανατικοί. Αυτό που γίνεται με τον Οάρντα, έχει ο ΠΑΟΚ να διαλέξει. Ή θα έχει ομάδα και οικογένεια ένα συμπαγές πράγμα, ή θα έχει μια φίρμα η οποία θα του χαλάσει όλη την ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, σε όλα τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ που σήμερα τρελαίνονται τα πιτσιρίκια, τι παράδειγμα θα δώσει ένας τέτοιος παίχτης. Εγώ προτιμώ να έχω καλούς ανθρώπους, έντιμους και ας μην είναι και καλύτεροι παίχτες, να μην είναι τα αστέρια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν διαφωνώ πάνω σε αυτά τα οποία είπες. Απλώς, όπως σου είπα, από αγάπη για τον αθλητή γιατί μου αρέσει. Από τότε είμαι και εγώ γονιός και πρέπει να τα παιδιά μας να τα συγχωρούμε. Θέλω να γίνει προσπάθεια με αυτόν τον παίκτη. Έχει να δώσει πολλά και να δώσει χαρά στον κόσμο και να μην αδικεί τον εαυτό του. Διότι είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και ο τρόπος και η συμπεριφορά του είναι τέτοια που αδικεί πρώτα τον εαυτό του. Συμφωνώ ακριβώς, απόλυτα ναι. Μαζί σου φίλε μου από τη Βέρεια. Ναι. Γεωργέ, ότι δεν μπορεί, να είσαι καλά, ευχαριστώ, δεν μπορεί σε μια οικογένεια... Όταν μπαίνεις θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι με τις αρχές της οικογένειας. Γιατί αν σε σένα κάνει την κορόιδα, ο Μπίσεσβαρ δεν έκανε το ίδιο. Την άκουσε, είδεστε πόσο καιρό τον είχε εκτός ομάδος. Γκίχο Μπίσεσβαρ, πρώτος στην προπόνηση. Μετάνιωσε, γιατί να μην το δώσω ξανά την ευκαιρία. Και σε σένα ο Άρντα την ευκαιρία, ξανά και πάλι. Με όλη μου την καρδιά, αλλά φτάνει ρε φίλε. Μην αδικείς τον εαυτό, αδικείς την πατρίδα σου. Βλάπτεις τους Αιγύπτιους γιατί εσένα βλέπει ο κόσμος, σου λέει έτσι είναι. Για πάνε στη Μηχανιώ να δεις τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ψαράδικα, όλοι οι Αιγύπτιοι είναι. Αν έχει δώσει ένας άνθρωπος, ένας Αιγύπτιος, από τους τόσους που είναι στην πατρίδα μας, αφορμή για οτιδήποτε. Είναι gentleman, είναι κύριοι. Πιάστηκε Αιγύπτιος να έχει σκοτώσει, να κάνει σε σπήρες, σε ναρκωτικά, σε αυτά ποτέ. Λοιπόν αυτούς μην τους παίρνεις στο λαιμό σου, γιατί εμείς όταν λέμε Αίγυπτο εσένα ξέρουμε. Με πολύ αγάπη, σαν γονιός τα λέω. Ορίστε να πάρουμε για την τελευταία γραμμή, μην καλείτε άλλο, πρέπει να πάμε διάλειμμα, ήδη έχουμε περάσει 7 λεπτά, ορίστε. Γεια σου Γιώργο, εδώ είμαι, ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη. Περίμενε λιγάκι, ναι. Θα σου δώσω μια πληροφορία, ο Μπερλουσκόνη. Ξέρεις ότι αγόρασε τη Μόντζα. Τι είναι αυτή? Τι ελληνική ομάδα. Mm. Και έβγαλε ανακοίνωση, διαδόθηκε στο ίντερνετ, ότι δεν θέλει παίκτες με μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια και μεγάλα μουσια. Εντάξει και αυτό δεν είναι στην άλλη άκρη, ρε Δημήτρη. Και θα κάνει, λέει, σε συμφωνία με τον προπονητή της συγκεκριμένης ομάδας ότι θα είναι όλοι Ιταλοί. Μάλιστα. Νεανική ομάδα, όλοι Ιταλοί.
Τώρα θα μου πεις αυτό τώρα, νομίζω η ότι, ότι... Δεν είναι η Μόντα, ναι, δεν είναι η Μίλαν. Δεν είναι Μίλαν. Ναι. Δεν είναι Μίλαν. Για να το έκανε αυτό στη Μίλαν. Απλώς λέω. Ας τη Μίλαν. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν είναι. Αλλά από την άλλη μεριά λέω... Ο ΠΑΟΚ έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία. Και στο λέει τώρα ένας Αθαραγιανός. Αυτό που είπες προηγουμένως και μακάρι να σε ακούει και ο Γουάρτα. Μακάρι να σε ακούει αυτή τη στιγμή. Ως πατέρας. Ως πατέρας που είσαι και είμαι. Πρέπει να υποστηρίξει τον εαυτό του ο Γουάρτα. Και να αποδείξει τις ικανότητες του. Γιατί ένας αθλητής δεν μπορεί να ξενυχτάει. Θα δουλέψει ως αθλητής, θα δουλέψει μέχρι τα 33 το χρόνια το πολύ. Και άλλοι δουλεύουν μέχρι τα 33 και δεν παίρνουν όσα παίρνει αυτός σε 6 μήνες. Σωστό. Λοιπόν, αυτό το θείο δώρο, μην το χαλάς, ρε φίλε. Και εδώ που τα λέμε δεν είσαι. Ακριβώς. Δεν αυτό είσαι που είπες προηγουμένως. Δεν είσαι και κανένας χαζός. Πατέρας, σαν πατέρας που είσαι, πρέπει να το ακούσει. Ελπίζω είναι μεγάλο κάποιος ταλέντο. Ξέρει πολύ μπάλα. Αλλά να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Και αθλητισμό σημαίνει υποχρέωση. Ο γιος μου, που είναι και πιο, πολύ πιο μικρός από αυτόν και δεν παίρνει ούτε φράγκο και τον βλέπεις και τρέχει στην προπονήση και παιδεύεται 4 φορές την εβδομάδα. Διάλειμμα! Πραγματικά ο άνθρωπος μάγεψε με την απόδοσή του. Νέο παιδί ήρθε από τη Ρωσία και γέμισε χαρά με τις ικανότητες του την ομάδα του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα γκολ ιστορικό, διότι από ό,τι γράφει ο Σταύρος Κόλκας, επιστρέψαμε από το Μίνσκ έχοντας δει ένα ΠΑΟΚ χορταστικό. Στην επιστροφή η ομάδα ήταν όπως πρέπει να είναι, έχοντας συνειδητοποιήσει τα πόσα έχει καταφέρει σε αυτή την εντυπωσιακή εκκίνηση της σεζόν. Ήταν οικογένεια αυτό που λέμε. 2-31-0, 2-87-8-8-8. Χαμόγελα, χαβαλές και ένα χαμόγελο ικανοποίησης από αυτά που σου δίνουν να καταλάβεις πολλά. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά του και έρχεται ο αγώνας με τον Απόλλου Σμύρνης για να κλείσει με απόλυτη σχεδόν επιτυχία το πρώτο τρίτο της σεζόν. Ένα πρώτο τρίτο που συνοδεύεται, κυρίες και κύριοι, από μια εκπληκτική απόδοση του ΠΑΟΚ. Επικούς αγώνες στην Ευρώπη και αγώνες χωρίς αύριο στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχοντας να παίξει στους 5 πρώτους αγώνες, 2 αγώνες τεράστιας σημασίας με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι και οι αντίπαλοι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2-0 με την ΑΕΚ στην Τούμπα, 0-1 στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Και αυτό γίνεται αιτία σήμερα ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος, να περιμένει κόσμος ηρώης στην Τούμπα. Πολλοί μιλάνε για 12, 14, 15.000 στήρια. Πάνω από 25.000 θα είναι μέσα στο γήπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 22.000 διαρκείας. Και 2-3.000 να μαζευτούν, κάτι προσκλήσει, κάτι αυτά, κάτι παιδάκια, κάτι έτσι που μπαίνουν. Θα έχει πάνω από 25.000 διαρκείας, κόσμο στο γήπεδο. Και να μην ξεχνάμε ότι πέρασαν τα δύσκολα. Ένας
στα χαρτιά εύκολος αγώνας με τον Απόλλων Αθηνών και μετά στο τοπικό ντέρπι με τον Άρη, όπου εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά. Χαμόγελα, χαβαλές και ένα χαμόγελο ικανοποίησης από αυτά που σου δίνουν να καταλάβεις πολλά, γράφει ο Σταύρος. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά του και έρχεται ο αγώνας με τον Απόλλων Σμύρνης για να κλείσει με απόλυτα σχεδόν επιτυχία το πρώτο τρίτο της σεζόν. Η αποτυχία αυτού του διαστήματος είναι ο αποκλεισμός από τους ομίλους του Champions League. Ναι, είπαμε, τα είπαμε και με το χάρη του Θεοφράστου. Στην αρχή, ένας αγώνας με μια ομάδα πολύ ικανή από τις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχασε στις λεπτομέρειες και στα λάθη του. Όμως, επειδή η Μπενφίκα αποδείχτηκε καλύτερη ομάδα, δεν υπάρχει πικρία, αλλά ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Ας μετρήσουμε τι κάναμε λάθος, έτσι ώστε αν βρεθούμε στην ίδια κατάσταση, να έχουμε μειώσει τις αποστάσεις. Τι κάναμε λάθος? Θα μπορούσε να γίνει το 2-0 και δεν έγινε. Θα μπορούσε να ηρεμήσει λίγο η ομάδα μετά το 1-0, να προσέξει τα νότα και να μην χάσει τις λεπτομέρειες. Και δυστυχώς τις λεπτομέρειες ήταν αυτή τη φορά η τύχη εναντίον του ΠΑΟΚ. Και στο γύρισμα με τον Πασχαλάκη και το λάθος στην κεφαλιά και το πέναλτι που σφυρίχτηκε, να 3 γκολ. Και αν δεν μπαίνανε αυτά, δεν μπορείς να μου πεις ότι θα γινόταν και το 4-1. Δυστυχώς εκεί έχασε τις λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα όμως ξεπέρασε τον εμπόδιο της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, δύο εμπόδια κόλοσσους στην προώθηση των επιτυχιών που χρειάζεται μια ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τους δύο μεταξύ τους αγώνες τους πήρε και τους δύο. Εάν και στο δεύτερο γύρο έχει την τύχη και την απόδοση που είχε, τότε δεν έχουμε σε τίποτα να φοβηθούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα εφέτος στην ομάδα. Η ομάδα κατάφερε να φέρει αποτελέσματα χωρίς να έχει και την σούπερ εικόνα μετά τους αγώνες με την Μπενφίκα. Και η πρώτη φορά που άνοιξε ήταν απέναντι στην Πάτε. Εκεί που άρχισε ο ΠΑΟΚ να ξεδιπλώνεται, διότι η υπερπροσπάθεια του καλοκαιριού έγινε αιτία να υπάρξει και μια κόπωση, να υπάρξει ένα ξεφούσκωμα, ένα ουφ όταν τελειώνεις μια προσπάθεια μεγάλη. Και εκεί μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα. Υπήρξε το ξεφούσκωμα και η κακή απόδοση εκ των υστέρων μετά την Μπενφίκα, αλλά συνοδεύτηκε από νίκες. Γιατί όπως είπαμε, η ομάδα του ΠΑΟΚ πλέον έχει προσωπικότητα, μπορεί να μπει και να ελέγχει τους αγώνες και όπως είπε και ο Χάρης, ο Θεοφράστου στην αρχή, η τύχη πηγαίνει με τους δυνατούς στο τέλος. Έτσι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος έχοντας πετύχει το απόλυτο, 5-5, έχει έναν στα χαρτιά πιο εύκολο αντίπαλο από τους άλλους που είχε μέχρι τώρα, με τον Απόλλωνα. Επέρχεται η διακοπή του πρωταθλήματος και πλέον ξεκούραστη ομάδα θα μπορέσει να μπει και να παίξει απέναντι στο συμπολίτη που αναμένεται λαοθάλασσα στο γήπεδο του Χαριλάου. Έναν Άρη που δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη των τελευταίων ετών, έναν Άρη που παίζει θελκτική μπάλα και έχει φέτος και αυτός τα θέματα του. Είναι αισιόδοξοι και πιστεύουν σε μια καλή χρονιά που θα τους βάλει στην πεντάδα, στην τετράδα και όσο πιο πολύ μπορεί να ανεβεί και οπωσδήποτε μετά από χρόνια να βγει και στην Ευρώπη. Είναι καλό το ότι
υπήρξε μια ανταλλαγή συλληπιτηρίων, όχι ανταλλαγή, από την μεριά του Άρεως και του Ολυμπιακού και από κάποιες άλλες ομάδες που στείλανε για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών και ελπίζω να δούμε ένα ντέρπι από τα παλιά. Δύο καλές ομάδες μέσα στο χορτάρι, μια φανατισμένη ατμόσφαιρα και μέχρι εκεί. Και ας κερδίσει αυτός που θα είναι καλύτερος. Ας είναι η αρχή αυτό το μάτς που θα μας δώσει όλους εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο την ευκαιρία και την ευτυχία να δούμε τα πολύ μεγάλα παλιά ντέρπι που έχει δει η γενιά μου και να νιώσουμε τη χαρά ή την απογοήτευση, γιατί όπως έχω πει ακόμα και η ΙΤΑ έχει αισθήματα από τους μεγάλους αυτούς αγώνες στο Χαβά μεταξύ μας. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία, κάποιοι με άσπρο μαλλιά βγάζουν τέτοιο φθόνο που είναι κακό παράδειγμα για την νεολαία. Οι μεγάλοι, αντί να είναι ενωτικοί, είναι αυτοί που τσιγκλίζουν. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας φέρω που έτυχε σε μένα. Είχα πήγα να δω τον αγώνα πάω ΚΑΕΚ σε ένα ζαχαροπλαστείο, το ΠΑΤΕ, απέναντι από το Μακεδονία Παλάς. Και μπροστά κάτω από την τηλεόραση, δύο μεσήλικες, ο ένας ξύνεται συνέχεια. Στα σκαλοπάτια λίγο πιο πάνω ένα παλικάρι εκεί πέρα πίνει τα ούζα, φαίνεται ότι έχει γεμίσει κιόλας και τα έχει με την άκρη και της τα λέει και σηκώνεται και του κάνει παρατήρηση. Ενώ ξέρει ο κόσμος εκεί πέρα μέσα ότι δεν είναι παοξής, κάσε του λέει, μας έχει ζαλίσει, λέει, και φτά και βρίζεις και κάνεις και δείχνεις, ρε μεγάλε. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Άμα παίζει η ομάδα σου με τον Ολυμπιακό και φωνάζεις, θα έρθει κάποιος να σου πει γιατί φωνάζεις. Όταν είσαι σε ένα μαγαζί που έχει 100 άτομα και τα 97 είναι ΠΑΟΚ. Παίζουνε με την ΑΕΚ, άστονα να βγάλει την τρέλα του, έχει τη στεναχώρια του από πέρσι. Τσιγκλίζουν, δείχνουν ότι τους πειράζει. Να τον τραβήξουν κάτω. Όχι να μην τον τραβήξει κάτω, να τον φτάσει και να τον περάσεις. Αυτή είναι η μαγιά. Πρώτη φορά λοιπόν λέει ο Σταύρος άνοιξε η ομάδα απέναντι στη Μπάτε. Αυτό έχει λογική, γιατί το ευρωπαϊκό πρέπει να το κερδίσω. Συνοδεύεται από μικρότερη πίεση, όχι γιατί δεν αποτελεί στόχο, αλλά γιατί σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει η τοξικότητα των εγχώριων διοργανώσεων. Είναι αγώνες, δεν είναι αγώνες χωρίς αύριο, έχει και ρεβάνς. Όπως το κύπελο, ένα-ένα με τον Άρη, έχει και ρεβάνς. Δεν έχεις αυτό το γύρο, τώρα θα παίξει με υποδιέστερες ομάδες, αλλά εκεί μπορούσε να παίξει πιο ελεύθερα. Και είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εκατέρωθεν φιλοφρονείς από τους δύο προπονητές. Αυτό δείχνει ότι αλλάζει η παιδεία μας. Ότι τα παλιά σκουριασμένα μυαλά μένουν στην άκρη κατά κάποιο τρόπο και ένα καινούριο φίλαθλο πνεύμα αρχίζει να διαφαίνεται στην πόλη. Ήθε να υπάρξει συνέχεια. Εγώ το περιμένω αυτό τον αγώνα, το Άρης ΠΑΟΚ, το περίμενα πολλά χρόνια τώρα. Άλλη άγρια ομορφιά αυτού του μάτς, άλλη ιστορία το Χαριλάου, το απόρθητο κάστρο, που όποιος το πάρει αυτό το κάστρο παίρνει και το πρωτάθλημα, όπως λέγανε και παλαιότερα. Περιμένω να γίνει ένας ωραίος αγώνας και μέχρι εκεί. Πάμε να ρίξουμε το χορηγό μας. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου, να φανεί η ομορφιά σου και το κομμωτήριο της κυρίας Ζέφης, Ολύμπου 23. Με οικολογικά προϊόντα Σβάρτσκοφ, που είναι ό,τι καλύτερο στον καλοπισμό των μαλλιών σας. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, με μόνο 5 ευρώ όλη η οικογένεια μπορεί να πάει και να περιποιηθεί την κόμη της από τα έμπειρα χέρια, τα οποία
υπάρχουν στο κομμωτήριο της Έφης Ολύμπου 23. 2-31-0-5-15-0-17. Δε χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε και εντάμε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τέτοια εποχή έτσι και αύριο στην Τούπα δεν θα χρεμαστούν πανό. Συνδέσμων ως φόρος τιμής στη μήνυμη των 6 φίλων του ΠΑΟΚ που τόσο άδικα έχασα τη ζωή τους στα Τέμπη στις 4 Οκτωβρίου 1999. Την Κυριακή 7 Δεκάτου και ώρα 18:15 στον αγώνα ενάντια στον Απόλλων Σμύρνης δεν θα χρεμαστούν πανιά παρά μόνο για τα αδικογαμένα μας αδέλφια. Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Μετά τιμής, σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ενώ από την πλευρά του ο ΑΣ ΠΑΟΚ τονίζει με τη σημερινή του ανακοίνωση. Οι πορθητές του Καραϊσκάκης και της Λευκορωσίας επιστρέφουν στη βάση τους, μπροστά στο λαό τους, σε μια ημέρα όπου το κλίμα θα είναι έντονα συστηματικά φορτισμένο λόγω του μνημοσύνου των τεμπών. Ενώ στο γήπεδο θα υπάρχει μόνο το πανό του Σύλλογου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού, αλλά και τα πανό με τα ονόματα των αδικοχαμένων ετόπουλων. Η παρουσία στον αγώνα δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ΠΑΟΚΑΡΑ, αλλά και να ποτίσουμε έναν ακόμα φόρο τιμής στα αδέρφια μας που χάθηκαν άδικα τόσο νωρίς. Θα πάμε μέχρι τα Τέμπη. Εκεί ο φίλος της εκπομπής, ο συνεργάτης της εκπομπής και προσωπικός φίλος, ο Νίκος ο Γιαννιτσώτης, βρίσκεται μαζί με άλλους οπαδούς του ΠΑΟΚ, φιλάθλους του ΠΑΟΚ, να ποτίσουν το φόρο τιμής που αρμόζει σε αυτά τα παιδιά που φύγανε τόσο άδοξα, τόσο τραγικά από κοντά μας. Νίκο, καλημέρα. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καταρχήν να σου πω ότι έχουμε γυρίσει πλέον, δεν είμαστε στα Τέμπη. Μάλιστα. Εμείς πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και από τον πολύ κόσμο, υπάρχει μια μικρή ομάδα οπαδών που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και θυμόμαστε τα παιδιά μας, γιατί πλέον στην ηλικία που φύγανε δεν πρόκειται να γίνουν άντρες, έχουν μείνει παιδιά, άρα πλέον από αδέρφια μας έχουν γίνει πλέον και παιδιά μας και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουμε και αποδίδουμε τις τιμές σε αυτά τα παιδιά και ελπίζουμε ότι ποτέ ξανά να μην οικογένεια, να μην δεχτεί τέτοιο δυνατό πλήγμα όπως δεχτήκαμε εμείς. Άλλωστε φίλε Γιώργο, δεν είναι ψέματα ότι είμαστε από τους λίγες ομάδες που έχουν σύνδεσμο οπαδών παραδείσου. Δηλαδή θέλουμε να κλείσει αυτός ο σύνδεσμος σε κάποια φάση και να μην υπάρξει ούτε ένα μέλος του ξανά για τα επόμενα 100 χρόνια. Τέλος πάντων, οι στιγμές ήταν συγκινησιακές, δεν θέλω να το κάνω μελό το θέμα. Τι μελό, είναι τραγικό το θέμα, τι να το κάνεις μελό τώρα. Τα θυμόμαστε αυτά τα παιδιά, θυμόμαστε το ταξίδι το οποίο είχε γίνει, θα μπορούσε να ήμασταν κι εμείς στη θέση τους, αλλά τι να πω, για μας θα μένουν πάντα στις ψυχές μας μέσα. Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν ξεχνάει, τιμάει τους νεκρούς της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τόσες χωρίς τα παλικάρια τα θυμόμαστε με αγάπη και η τραγική κατάληξη μας είχε συγκλονίσει όλους. Εγώ ήμουνα εκείνα τον καιρό και έφορο συνδέσμων, είχα βρεθεί με όλους αυτούς που είχαμε πάει στο ΆΚΑ, το 1-0 που έγινε 1-1 εκεί γύρω στο 60 με ένα γκολ του Τζον Νάγκμπε. Και πόσο ευτυχισμένοι φύγανε όταν γύρω στα ξημερώματα χτύπησε το τηλέφωνο μου. Εγώ είχα μείνει στην Αθήνα και ήταν ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ, εξοδικητικός, ο Γιώργος ο Σαλίκας, πολλοί από εμάς το γνωρίζουν, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο πούλμαν, όχι όταν έγινε το ατύχημα, ήταν από το πούλμαν που ερχόταν από πίσω και μου έδωσε περιγραφή το ότι ήταν μέσα στον ύπνο μου τώρα. Τι να σου πω, άσχημες στιγμές, τραγικές στιγμές στις κηδείες των παιδιών. Ο Θεός να αναπαύσει και πάνω απ' όλα να δώσει κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους. Νίκο, ας πάμε σε κάτι άλλο. Πώς είδες τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό
και τον αγώνα του ΠΑΟΚ στη Λευκορωσία. Είναι αυτό που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε κάνει μαζί, φίλε Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται τονωτικές ενέσεις, δηλαδή να πάρει κάποιες νίκες οι οποίες θα αναθαρρύσουν την ψυχολογία του και θα μπορεί να βρει τα πατήματα. Εχθές κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, προχθές, μέσα στην Λευκορωσία. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα αποτέλεσμα, μια τονωτική ένεση για τη συνέχεια. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα με τον Απόλλωνα. Να ρωτήσω πριν φτάσουμε στο σημερινό, το αυριανό παιχνίδι, όχι σημερινό, το αυριανό το παιχνίδι. Ναι, το αυριανό, ναι, το αυριανό, ναι. Ήτανε τόσο άσχημη ομάδα αυτή ή ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ? Κοίταξε, θα σου πω κάτι και θα σου απαντήσω. Οι εχθροί σου θα πούνε ότι η ομάδα η οποία παίζει τα τελευταία 10 χρόνια Champions League ήταν καφενείο. Αυτό θα το πούνε οι εχθροί σου. Εσύ ξέρεις όμως ποιους είχες να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα η Μπάντε Μπορίσοφ, είναι μια από τις καλές ομάδες. Απλώς ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε, κέρδισε 4-1. Υπέρβαλε αυτό, έδειξε ποιες είναι οι δυναμικές του αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι διαβάστηκε τέλεια από τον προπονητή μας. Οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Παίζει μπάλα ο Λουτσέσκου, παίζει μπαλάρα το παλικάρι. Και το σημαντικό είναι, Γιώργο, ότι βλέπεις ότι το παιχνίδι είναι 0-3 και ο Λουτσέσκου είναι εκεί να μην χαλαρώσει κανένας ούτε ένα δευτερόλεπτο. Να είναι εκεί, στη γραμμή επάνω. Και όσο ο στρατηγός είναι στη γραμμή επάνω, τότε κανένας παίκτης δεν μπορεί να χαλαρώσει. Γιατί όποιος χαλαρώνει βγαίνει έξω κατευθείαν, με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό παρακολουθήστε το και θα το καταλάβετε, θα το δείτε. Θέλω να μείνουμε σε δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Ζάμπα. Ο Ζαμπά. Ναι, ναι. Πώς τον είδες? Τι είναι αυτά που λέει έχει... το πρώτο γκολ εκεί που βάζει το κορμί του μπροστά, βάζει το αριστερό πόδι και παίρνει την μπάλα με το δεξί, βάζοντας το αριστερό, κάνοντας μια προσπίση, τον έχει κόψει τη φόρα τον άλλο από πίσω και φεύγει μπροστά σαν σύμφωνας. Δηλαδή δείχνει... Αν άκουσες... Ναι. Ναι, 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 πες μου, Νίκο. Κοίταξε να δεις. Αν άκουσες την αναμετάδοση, ο Σωτηρακόπουλος σε κάποιο σημείο λέει για τον Μπέλκα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ότι πέρα από τα πολλά χαρακτηριστικά που έχει, ξέρει και πάρα πολύ καλή και μεγάλη τακτική, που σημαίνει ότι κάτι στο θρανείο και κάποιος τον δίδαξε. Φτάνω λοιπόν στο σημείο να σου πω για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ότι αν ο Ζαμπά, αυτό το παιδί, το οποίο είναι 19 χρονών, φτάσει στο σημείο τακτικά να μπορεί να σταθεί μέσα στο γήπεδο, όχι σε έναν αγώνα μόνο, αλλά σε μια σειρά αγώνων, τότε θα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή στη Super League. Επίσης, ευλογία για τον Ζαμπά αυτή τη στιγμή είναι ότι δίπλα του έχει έναν Μάτος και έναν Μαουρίτσιο, οι οποίοι είναι συμπατριώτες του Βραζιλιάνη, μιλάνε την ίδια γλώσσα και είναι και νοικοκυραίοι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, του δείχνουν τη θετική πλευρά του ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά, για να πω και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω, επειδή άκουσα ότι αναφέρθηκε στον Ουάρντα, θα σου πω ένα πράγμα, ένα χαρακτηριστικό. Τον Ουάρντα κάποτε τον είχα πει το εξής στα σπασμένα ελληνικά, στα σπασμένα αγγλικά που μιλάει, ότι η ζωή σου είναι δύο δρόμους. Ή θα ακολουθήσεις το δρόμο του Σαλάχ, ή θα ακολουθήσεις το δρόμο του Σικαμπάλα. Και οι δύο είναι δικιά σου ζωή, εσύ αποφασίζεις. Εγώ αυτό του είχα πει. Τρομερό παράδειγμα. Εντάξει. Αυτά. Πριν σου ρωτήσω για το δεύτερο παίκτη που ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου, ποια είναι η γνώμη σου για τον Ουάρντα? Θα μπορέσει να τη θασέψει αυτό το τέρας που έχει μέσα του? Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και δεν είναι κακό παιδί. Δεν θέλω να σου πω, ρε Γιώργο, ενώ ξέρω τι πρέπει να σου πω, αλλά δεν θέλω πραγματικά να σου πω, γιατί περιμένω, ξέρεις, το τσάφ αυτό, το ένα χιλιοστό, την άκρη που θα μπορέσει να βρει για να μπορέσει να βάλει το μυαλό του σε μια ευθεία. Θα μπορούσα να σου δώσω σήμερα μια απάντηση, αλλά δεν θέλω να σου δώσω. Μάλιστα. Θέλω να του δώσω ακόμα και το χιλιοστό του χιλιοστού. Της ευκαιρίας που πρέπει να πάρει σαν νέος άνθρωπος. Την ευκαιρία σαν νέος, σαν ταλαντούχος, σαν ένα παιδί που η φύση τον πρίκησε, γιατί ο Θεός του τα έδωσε αυτά, δεν τα δούλεψε για να τα αποκτήσει. Βλέπεις παιδιά, παραδείγματος χάρη, σαν το Σαλπικίδη, ο οποίος, ας πούμε, έβγαλε λεφτά από το ποδόσφαιρο γιατί δούλεψε πάρα πολύ για να γίνει ποδοσφαιριστής. Ο Θεός δεν τον πρίκησε με χαρίσματα. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα και για τον Μπέλκα.
Βεβαίως. Το, αυτό το παιδί δούλεψε πολύ. Όταν κατάλαβε τι του γίνεται. Έτσι, μπράβο. Γιατί τα πέρασε πέρατε, αυτά και ο Πέλκας. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, είπε ότι εγώ, κύριε, θα πάρω το δύσκολο μονοπάτι. Το μονοπάτι που έχει αγκάθια, το μονοπάτι που έχει αγριόχορτα, έχει φίδια. Αυτό το μονοπάτι θα πάρω. Και αν φτάσω στην καταξίωση, θα φτάσω έτσι. Αν και νομίζω ότι αυτό το μονοπάτι... Κάνεις λάθος για το μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό που λες με τα φίδια και με τα αγκάθια, το παίρνεις ναι. όταν κάνεις κακιά εξωγηπαιδική ζωή, ενώ το άλλο είναι στρωμένο και πρέπει να το ακολουθήσεις για 4-5 χρόνια εκεί που είναι να πάρεις τα λεφτά και να έχεις να περάσεις άνετα εσύ και τα εγγόνια σου ακόμα για τα 3-4 χρόνια που θα κόψεις. Τα λεφτά που έχει πάρει ο Ουάρντα έχει σώσει και τα παιδιά του από το ποδόσφαιρο, αν πει να σταματήσει. Γιατί πλέον τα ποσά με τον απλό λαοτζίκο έχουν ξεφύγει. Βεβαίως. Αλλά θα σου πω το άλλο. Το μονοπάτι με τα φίδια που σου είπα και με τα αγκάθια είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη σου η ζωή ξοδεύεται μέσα σε μια πειθαρχία. Λίγο φαγητό, λίγα κορίτσια, ύπνο το βράδυ, πάρα πολύ γυμναστική, μέχρι να μην μπορούν τα πόδια σου να πυρακτώνονται, να γίνονται σαν σίδερα δηλαδή. Η πόνη αφόρητη, όλο σου το κορμί να πονάει στην προετοιμασία, όλα αυτά τα θυσιάζεις. Γιατί έχεις ένα σκοπό, να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερος. Εάν σταματήσεις εκεί που είσαι, δεν πρόκειται να εξελιχθείς, δεν πρόκειται να γίνεις τίποτα παραπάνω. Θα έχεις πτωτική στάση, το σταμάτημα αρχίζει ακριβώς. Μετά το υπτωτική, κάθε μέρα θα γίνεσαι χειρότερος. Και κάθε γιατί κάθε μέρα κάποιος ξεπερνάει. Βέβαια. Όταν ο Ουάρντ να χάσει αυτό που του χάρισε ο Θεός, δηλαδή την τρίπλα του, την ταχύτητά του, την εκρηκτικότητά του, την ελαστικότητά του, τι θα μείνει από αυτό να. Ό,τι έκανε και ο Σικαμπάλα. Μα έχουμε και ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να παίξει στη Manchester United. Έτσι, έτσι. Θα μπορούσε να παίξει στην Arsenal, θα μπορούσε να παίξει. Αυτός προτίμησε να μείνει στην Αλαχλή και να κάνει εκεί πέρα να πούμε τα δικά του που ήθελε να κάνει. Εγώ ήμουν αυστηρός με τον Ουάρντα και ήμουν αυστηρός σαν πατέρας που τον αγαπάει. Και αν δεν τον μιλήσεις και λίγο σκληρά, μήπως και καταλάβει από αυτό. Ελπίζω και εύχομαι όλο αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν τον έχεις την αποστολή το να ετοιμάσει για αύριο. Ποια αποστολή, τώρα εντάξει, η αποστολή θα έπρεπε να τον είχε από την Πάτε Μπορίσοφ. Εχθές, τέλος πάντων, άστο, εντάξει. Τι έγινε τέλος πάντων, άστο. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις το διάρκεια. Εδώ παρακολουθώ τα παιδάκια να πούμε που παίζουν μπαλάρα, να πούμε στο καλοχώρι. Ήρθα να δω τα παιδιά της Ακαδημίας, γιατί παίζουν με την Κοζάνη. Κατάλαβες, έχουμε και αυτή την τρέλα με τα πιτσιρίκια μας. Σε ποια Ακαδημία είναι αυτή, Γιαννιτσόν. Ακαδημία Γιαννιτσόν, αυτή που έρχεται πίσω. Έχω και τον Μιχαηλίδη, ο οποίος στο γκολ, ξέχασα να σου πω την προηγούμενη φορά, που το έβαλε μέσα στο Ρέντι. Ναι. Ο δικό μας παιδί το έβαλε, έφυγε ο Βασιλείου και ήρθε ο Μιχαηλίδης. Το επόμενο στόπερ του ΠΑΟΚ, να δούμε, να το πουλήσουμε και αυτό να. Εδώ η Ακαδημία κάνει το καθήκον της. Ο ΠΑΟΚ να δούμε τι θα κάνει, θα κρατήσει κανένα δικό μας παιδί ή θα τα κάνει όλους το άλυρα. Ποιο να πούλησε. Το Βασιλείου, δεν τον είχε πουλήσει. Το Δημητρίου, συγγνώμη. Το Δημητρίου και μου λες Βασιλείου και δεν ναι, ναι, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα. Αυτός που έβαλε τον γκολ με τον Ολυμπιακό. Είναι το στόπερ που έρχεται πίσω από το Δημητρίου, είναι από τα Γιαννιτσά, ένα παιδί του 2000 γεννημένος. Του 2000, ύψος. Ύψος τον είχα αφήσει όταν έφυγε, γιατί είναι γύρω στα 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ, τον είχα αφήσει στο 1,78 εγώ. Τώρα πόσο έχει πάει δεν ξέρω. Μάλιστα. Είναι αυτή τη στιγμή, δεν έχει κλείσει τα 18 ακόμα. Βγάζει το Γιαννιτσό παικταράδες ρε φίλε. Το Γιαννιτσό βγάζει και προσπαθεί να κάνει, να μπολιάσει τον ΠΑΟΚ με ποδοσφαιριστές. Έχουμε πολύ καλές εγκαταστάσεις εδώ στα Γιαννιτσά. Οι γύρω περιοχές έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι όλα αυτά τα παιδιά τι κάνουν και γιατί δεν προχωράνε και σε μεγαλύτερες ομάδες, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι το σύστημα τέτοιο, τι να πω. Το σύστημα είναι ή το ότι το επίπεδο του ΠΑΟΚ έχει γίνει παγκόσμιο πλέον. Δηλαδή για να παίξεις μπάλα στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίκτης. Μα και αυτοί είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Είναι. Δηλαδή θα σου πω κάτι, ο τέτοιος, πώς να σου το πω τώρα, δεν θέλω να ονοματίζω ονόματα, δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι να παρεξηγηθεί. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ, γιατί ο Γιαννούλης δεν μπορούσε να είναι το backup, ας πούμε, του Μάτος.
Γιατί. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα τόχα, τέτοιος Τόσκα. Πώς τον είδες τον Τόσκα πριν πάμε στο Γιαννούλη? Είναι ένας συντηρητικός. Αυτό ήθελα, ήταν ο δεύτερος που ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένας συντηρητικός ποδοσφαιριστής, ότι ξέρω θα μου δώσει τίμιο εφτάρι, εξάρι, εκεί είναι η απόδοσή του μέσα, θα μου κρατήσει τα στεγανά της άμυνας πολύ ωραία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τιμάει τα λεφτά που παίρνει και πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Μάλιστα. Είναι από τους αθλητές οι οποίοι θα πάρεις από αυτούς, δεν θα δώσεις μόνο. Θα πάρεις κιόλας. Μάλιστα. Δεν θα δεις αυτά που κάνει παραδείγματος χάρη ο Μάτος ή αυτά που κάνει ο Βιερίνια ή αυτά που θα κάνει κάποιος άλλος. Είναι πιο αμμωτικό και πιο ανασταλτικός ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Ναι, ναι, Σνάουτσνερ. Σνάουτσνερ, μπράβο. Όπως το είπες, μια καλύτερη έκδοση, ένα καινούργιο μοντέλο Σνάουτσνερ. Θα βοηθήσει όμως. Δείχνει ότι θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει. Χρειαζόσουν ναι, ανάσεις εκεί. Τώρα το θέμα του Γιαννούλη. Που έχεις, στο μαραθώνιο που έχεις, Γιώργο μου, που θα φας την κλωτσιά, που την περιμένεις τώρα, θα σε στήσουν τις ξόβεργες. Έχεις να φας πολύ κλωτσιά από εδώ και πέρα. Γιατί βλέπουν ότι περνάς μέσα από τις φωτιές και δεν καίγεσαι και αρχίζουν όλοι και συσπυρώνονται απέναντί σου. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι εχθρό έχεις να αντιμετωπίσεις. Κακές διαιτησίες, εχθρικές έδρες, κλωτσοπατινάδες από ποδοσφαιριστές. Έχεις, ξέρεις τι θέματα έχεις να αντιμετωπίσεις. Και για να πάρεις το πρωτάθλημα, πόσο άψογος πρέπει να είσαι σε όλα αυτά. Τίποτα δεν μπορεί να αφήσεις στην τύχη. Τον αγώνα δεν μου σχολίασες καθόλου, το μεγάλο διάρρη στο Καραϊσκάκης. Το μεγάλο διάρρη στο Καραϊσκάκη. Έδειξα σε όλο το... Είδες καταρχήν ότι υπήρχε τραμπούκο στο Καραϊσκάκη, άσχετα αυτοί τη λένε ότι ήταν ένα οικογενειακό κλίμα και όλα αυτά. Εγώ το Καραϊσκάκη πρώτη φορά το βλέπω τόσο πολύ φλογισμένο, με τόσο μεγάλη ένταση. Και με τόσο εσύ μεγάλη, ήσουν μέσα στο μάτς, δηλαδή πού είδες όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όλο... Καταρχήν κατάλαβα ότι φοβόντουσαν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Υπήρχε φόβος. Καταλάβανε, υπήρχε φόβος. Ενώ σε προηγούμενα παιχνίδια που έχω πάει ήταν άνετοι. Σου λέει είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εμείς τον πάκο τον καθαρίσουν. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, τώρα υπήρχε φόβος ότι πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε, να βάλουμε φωνή, να ρίξουμε κανένα πινελίκι, να ρίξουμε καμιά γιούχα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Βέβαια είναι, ξέρουνε αυτοί, γιατί δεν είναι γιουρούκια σαν και εμάς. Ξέρουνε μέχρι που είναι η κόκκινη γραμμή και που πρέπει να σταματήσουνε. Δηλαδή να μην πέσει το μπουκαλάκι και το σπόρι μέσα, κατάλαβες. Γιατί πλέον αυτοί, όπως έλεγε και ο Σαλιαρέλης, είναι επιστήμονες αυτά τα θέματα. Το έχουν σπουδάσει το θέμα. Τόπε. Λοιπόν, και έτσι που λες τώρα, εμείς πήραμε το διπλό με μια πάρα πολύ μέτρια εμφάνιση. Πήραμε ένα διπλό, το οποίο έδωσε όμως ψυχολογία στην ομάδα. Ήτανε μέτρια η εμφάνιση. Η εμφάνιση, αν το πάρουμε σε κόπια στο παιχνίδι, δεν είναι μέτρια. Έτσι 100%. Είναι τώρα. Δηλαδή πουλάνε ένα αντιπαοξυγλίκι. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που ο ΠΑΟΚ έλεγχε και φούλαρε το παιχνίδι. Υπήρχαν και σημεία όπου υπήρξε, ας το πούμε, μια κακή διαχείριση. Θα υπάρξει με Ολυμπιακό παίζει, ρε φίλε, στο Καραϊσκάκης. Ναι, Ολυμπιακό παίζει, βέβαια, ναι, εννοείται. Εγώ ξέρω ότι πρόπερση ο ΠΑΟΚ έγασε 2-1, παρόλο που προηγήθηκε με τον γκολ του Βαρέλα, και είχε 5 τέτα τέτ. Σωστά. Το θυμάσαι το μάτς? Φυσικά το θυμάμαι. Κοίταξε, λοιπόν, να δεις, είμαι από τους πρώτους που λέει ότι εγώ γουστάρω να βλέπω την ομάδα μου να παίζει δυνατό ποδόσφαιρο, να παίζει ποιότητα ποδόσφαιρο, αλλά είμαι και μαχητής αυτών που λένε ότι τι να την κάνω τη χαμένη πρόκριση, παραδείγματος χάρη, αν να παίξω μπάλα και χάσω την πρόκριση. Δηλαδή βαρέθηκα τα βράδια να φεύγω από την Τούμπα με Άγιαξ, με Μπενφίκες και με αυτά, να είμαι καλύτερος και να είμαι αποκλεισμένος. Κατάλαβες. Ας πάρω και ένα παιχνίδι στο έτσι σχέδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, μ' αρέσεις. Δηλαδή, συνέχεια, τι καλά που παίξαμε, τι άτυχοι που ήμασταν, πώς το χάσαμε τον γκολ. Τι άτυχοι που ήμασταν, περνούσε ο Άγιαξ να πούμε στο Champions League και εμείς μέναμε με την επιτυχία ότι ήμασταν πολύ ωραίοι σαν λαός και πολύ ωραίοι σαν εμφάνιση. Τι να το κάνω. Οι άλλοι μπήκανε στους ομίλους μέσα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα σήμερα, αύριο, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να βγάλει μια αντίδραση. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Είναι, φίλε Γιώργο, παραστατικά θα σου το πω,
σαν να περνάς τώρα στον αυτοκινητόδρομο και βλέπεις μια οχιά, να πούμε, να την έχει πατήσει ένα αυτοκίνητο. Και είναι επιθετική. Δεν έχει πεθάνει. Άμα πας να την πλησιάσεις χωρίς να την προστατευτικά μέτρα, σε φάει. Άρα λοιπόν, μην πάει ο Παοξής αύριο χαλαρός στην τούπα ότι θα έχουμε ένα πολύ εύκολο απογευματάκι, τι ωραία που περνάμε, Απόλλωνας είναι αυτός και τελείωσε η ιστορία. Κατάλαβες. Δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Όλα τα μάτσα είναι δύσκολα, γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να παίξουν και για άλλους. Καλά, ο Απόλλωνας θα παίξει πρώτα για τον εαυτό του, αλλά και για άλλους σίγουρα θα μπορούν. Αλλά πρώτα τον ενδιαφέρει να πάρει κανένα βαθμό, διότι είναι τελευταίος στη βαθμολογία και είναι φαβορή για πτώση ο θρυλικός Απόλλωνας ή η λεγόμενη ελαφρά ταξιαρχία. Είναι. Και αλλά εκεί... για να και εκεί ο Πάκτα πρέπει να δείξει ότι είναι καλύτερος. Να καθαρίσει το μάτς και να τελειώνει η ιστορία. Ναι. Αυτά. Νομίζω ότι η ποιότητα την οποία έχει ο ΠΑΟΚ θα τα πούμε και αύριο. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το τελευταίο μισάωρο με ανοιχτές γραμμές θα μιλήσουμε και με εσάς. 2-31-0-287 και 3-8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287 και 3-8. Ανοίγουμε γραμμές. Και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις, άσχημα μαντάτα μου ήρθαν στο ακουστικό μου και στο αυτί μου. Είχα απόλυτα δίκιο σε όσα είπα στην πρώτη τοποθέτηση της εκπομπής. Τι να πω, ο Θεός ας του δώσει μυαλό. Πάμε στην πρώτη γραμμή. 2-31-0-287 και 3-8. Κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα, επειδή δεν την άκουσα την τοποθέτηση. Δεν άκουσες την τοποθέτηση. Να μην τα ξαναλέμε. Αυτό το οποίο μένει, για να δώσω να καταλάβεις τι θέλω, είναι ότι σε μια οικογένεια, όπως πάει να γίνει ο ΠΑΟΚ, όπως είναι μια μεγάλη ομάδα, θα πρέπει η συμπεριφορά ορισμένων από εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή την οικογένεια να είναι αντάξια από τις αξίες που διακατέχουν την οικογένεια και από τη συμπεριφορά που μας έχουν μάθει οι γονείς μας. Όταν αυτό το πράγμα πάει και συνεχόμενα από έναν γίνεται αιτία να χαλάνε οι αρχές και οι σειρές, χάνουμε όλοι. Αλλά πάνω απ' όλα χάνει όταν είναι ποδοσφαιρική ομάδα αυτός ο οποίος κάνει τα αυτά. Να πάρω τη μία γραμμή γιατί σε θέλω, κύριο Κώστα. Έχουμε ναι. Να πούμε οι δυο μας. Ορίστε ναι. Η επόμενη γραμμή. Περίμενε, εσύ μην κλείσεις. Ορίστε. Χαίρετε. Χαιρόμαστε. Να χαιρετήσω όλα τα πεντάμορφα κουκλάκια που είναι συντονισμένα στον ένα το λίμπερο της καρδιάς μας. Από πού μας ακούτε, κύριέ μου? Από το κέντρο της πόλης. Αχα! Της πόλης μας. Για πέστε μας ο λόγος ο οποίος επικοινωνείται μαζί μας εκτός του να χαιρετήσει τους όμορφους και τις όμορφες. Ναι, θέλω να σας πω να το πάρετε χαμπάρι ότι θέλετε ακόμα 30 χρόνια για να κατακτήσετε το πρωτάθλημα. Λες να θέλει τόσο πολύ. Θέλει μέταλλο το πρωτάθλημα αυτό, μέταλλο το οποίο δεν μπορείτε να το αποκτήσετε με αυτή την οτροπία που έχετε. Έτσι λες εσύ. Θα κάνετε πολύ υπομονή. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγαλείο της χώρας μας. Και της πόλης μας το μεγαλείο. Να μας σέβεστε και να έχετε χαμηλά την μπάλα και να μην ακούω τι να είναι. Εκτός από ένα διασυρμό στο Καραϊσκάκι. Γιατί ρε, γιατί διασυρμό, γιατί διασυρμό, τι ευκαιρίες είχες. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να βγάλετε από μέσα και να καταλαβείτε. Όταν θα πείτε ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά, δεν είμαστε καλά. Δεν μπορεί να τον από 8 γκολ τώρα εγώ. Δεν το δέχομαι αυτό. Τι πρέπει να κάνω πότε, πρέπει να σκεφτώ τι έγινε. Όχι, όταν έπαιζα μπάλα αποκλειόμουν και τώρα ας μην παίξω μπάλα και σκερδίσω. Και αυτό πώς θα γίνει. Αλλά να κοιτάξετε πιο βαθιά γιατί.
Γιατί να πείτε λύσεις. Φορμαρίστηκε η ομάδα τώρα, ο προπονητής φορμάρισε για το Champions League, δεν βγήκε και έκανα την κοιλιά μου και δεν με πήγε. Να πω κάτι, κάτι πείτε. Μην έχουμε κοινοτροπία έτσι και τόσα χρόνια το κατεστημένο και εγώ δεν έχω και τ' άλλο. Ρε κουφάλες, τι έχετε να πάθετε φέτος. Τι έχετε να πάθετε φέτος, ρε κουφάλες. Πολύ γουστάρω φέτος. Το πρωτάθλημα που θα πάρω φέτος θα το γουστάρω πιο πολύ από όλες. Είδες που σου λέγαμε τόσα χρόνια. Θα κάνω ομάδα κυπέλου, αυτό θα καταφέρει να γίνει. Ομάδα κυπέλου, θα χτίσει πάνω εκεί. Εγώ, είναι μια βάση αυτή. Εγώ, εγώ φίλε Ολυμπιακέ, σε πάω ένα στοίχημα, μη θα ρίξει τίποτα, αλλά μπουκαλάκι και όχι ναι. Σε αυτό έτσι μεταξύ μα θα κάτσουμε να το πιούμε. Διψήφιο αριθμό θα έχει στον πρώτο γύρο. Έφυγε! Χάρηκα πολύ την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια σου ρε Ολυμπιακέ, βρομπόγα βρε. Να πάρουμε και την άλλη γραμμή, ορίστε. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Βασικά ήθελα να πω ότι δεν συμφωνούσα λίγο με την τοποθέτηση με τον Νουάρα, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη καταγγελία εις βάρος του. Άκου τι σε λέει ο Γιώργος. Όπως και τον Ρονάλτο. Άκου τι σε λέει ο Γιώργος τώρα. Για να λέει ο Γιώργος ότι... ξέρει. Ναι. Και να σου πω κάτι. Καλό είναι, την άκουσε κιόλας. Καλό είναι να βγάζεις και άλλοι ανθρώπους. Εντάξει ρε φίλε, αλλά καλό την άκουσε. Εσύ που τώρα που πάει να στρώσει ομάδα, για να σου πω κάτι. Που πάει να στρώσει ομάδα και καλά κάνεις και άμα σου πω ότι το χαίρομαι μπορεί να με πιστέψεις. Γιώργο εσύ δεν είσαι. Ναι. Λοιπόν, πες ότι δύο από τους δικούς σας τώρα εδώ πέρα αρχίζουν και τα ρίχνουν έξω και γίνονται κόκκε που είχες παλιά. Και σου χαλάνε όλη αυτή τη μανέστρα που έχεις δέσει. Με όλα αυτά που έχεις περάσει. Δεν θα την ακούσουν το βράδυ από τους σουπεράδες. Ναι. Κοίτα να δεις, όταν τα έκανε αυτά ο Κόκκε είχε τη στήριξη των παλιών και νομίζω ότι... Ναι, και είδες τα αποτελέσματα. Ήταν το θέμα ότι και Κασίνα και είχε πάρει πολλά κιλά. Εντάξει, ο Άρτα τώρα δεν νομίζω ότι είχε κάνει κάτι... Άκου, τι σε λέω, το καλό είναι ότι δεν ούτε παίζει ούτε πίνει. Το καλό. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως με τον Σαγόρα που είπε ότι τον Άρτα φυσιογνωμικά του ταιριάζουν πιο πολύ τα κυτρινόμαυρα. Πάση περιπτώσει. Σπρώξτε ρε, ο Καρυπίδης έχει χρήμα. Είναι 5 εκατομμύρια, είναι τον μπαϊά. Του σπρώξτε και πάρτο, ναι. Θέλω να σε παραδεχτώ πάντως ότι με τον έξυπνο τρόπο σου, ας πούμε, γιατί ακολουθείς τον τρόπο του Μολοχτού, έχεις πάρει αποτελέσματα πολύ μεγάλα. Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι εσύ τα πήρες. Άσε που σε λένε οι άλλοι ότι δεν ξέρεις, δεν νιώθεις, μπορεί να είσαι πιο πολύ πασχετικός, αλλά εγώ πιστεύω ότι νιώθεις και από μπάλα. Και χωρίς φανφάρες, να πούμε, πήρες αποτελέσματα έτσι που δεν το περίμενε κανείς και μπράβο. Εγώ θέλω να πω σήμερα ότι μαθαίνω ότι στην πλατεία σήμερα θα έχει πάρα πολύ κόσμο του Άρη, δηλαδή όλη σειρά ναι, ένα... Ναι βέβαια θα πάει κόσμος. Έχει δοθεί στον κόσμο. Και Αριανή από την Αθήνα κάτω, θα πάνε πολύ. Και ο αδερφός μας που μένει κάτω στο Γερατσίνη θα πάει και γίνει τελπά, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα γίνει τελπάρα σήμερα. Καλό είναι να πούμε και ο Άρης να είναι έτσι κοντά και διεκδικητής και μακάρι να υπάρχουν και ξένοι διαιτητές και στα παιχνίδια του Άρη. Γιατί τώρα με την ευκαιρία που έχει τον κύριο Κώστα ήθελα να πω ότι στα παλιότερα χρόνια τις ελάχιστες φορές που οι ομάδες της πόλης προσπαθούσαν να διεκδικήσουν ένα τίτλο έχω τον παράπονο ότι οι επαρχιακές ομάδες όπως τύπου Πιερικός, Καβάλα, Δόξα κτλ. Αντί να βοηθήσουν τις ομάδες της πόλης μας παίζανε και τις ομάδες του ΠΟΚ ας πούμε και γι' αυτόν τον λόγο εξαφανίστηκαν να πούμε όλες τις επαρχιακές ομάδες. Κύριε Κώστα για σένα τα λέει, τα ακούς. Δεν πιστεύω να πούμε, ναι εντάξει. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν λέει Γιώργη ο κύριος Κώστας. Εγώ ξέρω ότι ο Πιερικός το έχει παραδεχθεί ο κύριος Κώστας και παίξει για τον Παναθηναϊκό να πούμε. Έπαιξε τελικό της Champions League για να κερδίσει και να κόψει το πρωτάθλημα με τον Άρη. Θα μπορούσε να πούμε να είναι πιο χαλαρός ας πούμε το 69 τότε κτλ. Κύριε Κώστα... Ζητήσαμε τις πράξεις του αγώνους και δεν μας τις δώσατε. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, δεν υπάρχει εντάξει. Μας δουλέψατε. Μας δουλέψατε. Και όταν συμφωνήσαμε σε ένα ποσό α, ναι. Και κλείσαμε στο ποσό α, όταν πήγαμε να το ζητήσουμε, είπατε διαβίω το α. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Καβάλας είναι καλύτερος. Ναι, ναι. Γιατί θυμάμαι και τον Σαράφη λέγανε ότι είχε κόψει κάτι εφημερίδες, να πούμε. Ανάμεσα στα χιλιάρικα είχε κόψει κάτι εφημερίδες, να πούμε. Αυτά παραμύθια είναι. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω. Αυτά παραμύθια είναι. Εγώ άλλα σου λέω. Εμείς ζήτησαμε εις πράξεις.
Δεν μας ειδώσατε. Θα μπορούσατε, ρε παιδί μου, και εσείς να είστε λίγο πιο τέτοιο τώρα να πούμε. Ναι, και Κώστα, να περάσει τώρα... ο Άρης. Να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, να σαρκωδώσουμε τζάμπα το παιχνίδι. Εντάξει, εντάξει. Τώρα μιλάς σαν παράγοντας, κύριε Κώστα. Παράγοντας ήταν, ρε, αυτό σας έλεγε. Εντάξει, εντάξει, ωραία, καλά κάνεις, αλλά απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, ότι βλέπεις ότι χάθηκαν όλες οι επαρχιακές ομάδες, παιδί μου, ήταν πολύ δυνατές. Ξέρεις γιατί χάθηκαν οι επαρχιακές ομάδες? Γιατί? Η Πάτρα δεν έχει ομάδα στην Αλφαθνική. Γιατί οι σπράξεις, άκουσέ με, οι σπράξεις ήταν 60-40. Από το 40% εγώ που έπαιρνα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Κάρι, έβγαζα τη χρονιά. Με ρημάξαν όταν το κάναν ο γηπεδούχος να μπαίνει τα δικά του. Ρημάξαν το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Το σβήσαν οικονομικά. Ναι. Τέλος πάντων, απλά ξεστή, Γιώργο, να πω ένα τελευταίο έτσι. Βεβαίως. Ένα έτσι, θα σας αρέσει και εσένα, άρχισε στον Ιβάν Σαββίδη. Έκανε μια πλάκα ο Μάρκος Σεφερλής και έπεσε πολύ γέλασε, λέει και ο Ιβάν. Στο Δελφινάριο, ρε παιδί μου, έκανε μια παράσταση ο Μάρκος κάνει τώρα και έχει σωματώσει, επειδή κάνει αυτός γράφει το σενάριο, έχει σωματώσει ένα σκετσάκι που κάνει ο Μάρκος τον Ιβάν, ρε παιδί μου, του μπουκάρει με το όπλο. Ναι. Και όταν πήγε ο Ιβάν πρώτη σειρά να δει την παράσταση και τον αντιλήφθηκε, ρε παιδί μου, αμέσως ο Μάρκος, επειδή ο Μάρκος κάνει και αυτοσχεδιάζει, αλλάζει και το σενάριο, όταν ήρθε η ώρα, λέει, να παίξει το σκετσάκι, άφησε το όπλο που είχε, που χρησιμοποιούσε στο καμαρίνι του, βγήκε έξω και άρχισε να ψάχνει τις τσέπες του και καλά δεν το βρίσκει. Λέω. Και απευθυνόμενος στον Ιβάν του είπε, σας παρακαλώ, λέει, κύριε, μήπως μπορείτε να μου δανείσετε λίγο το όπλο σας για να κάνω το σκετσάκι. Και μιλάμε, λέει, γέλασε και ο Ιβάν, έπεσε το γέλιο της αρκούδας. Έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, είναι στο Δελφινάριο, κάτω στην Αθήνα, να πούμε. Να σε καλά, Γιώργη, καλή επιτυχία σήμερα με τον Πανιώνιο στη Σμύρνη. Για χαρά, να πάρουμε και την τελευταία γραμμή, μην καλείτε άλλο, γιατί θέλω να μιλήσω και λίγο με τον κύριο Κώστα και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ορίστε στην τελευταία γραμμή. Ορίστε στην τελευταία γραμμή. Έπεσε. Οπότε παρακαλώ, ας μην καλέσουν άλλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακροματικότητα και τη συμμετοχή. Θέλω να περάσουμε λίγο όλοι καλά ακούγοντας το μεγάλο. Τον ήρωα αυτής της εκπομπής, τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη, ο οποίος με πολύ ειλικρίνεια παραδέχτηκε ότι ας μας δίνατε, ρε μάγκες, τα λεφτά της εισπράξης να περάσετε από την Κατερίνη. Μια ομάδα της Κατερίνης τότε, η οποία είχε αφήσει με την απόδοσή της πραγματικά τις πολύ καλές εντυπώσεις. Και δεν ήταν μια ομάδα, ας πούμε, όπως ήταν η Λάρισα που έπαιξε 3 χρόνια 4 μπάλα και μετά εξεφανίστηκε. Είχε πάνω από μια δεκαετία καλή απόδοση. Ακριβώς 10 χρόνια. Ξαναβγήκε από τότε, αλλά ποτέ δεν είχε εκείνη τη δυναμική και εκείνη την όμορφη ομάδα. Ποιος από εκείνους τους παίκτες θα μπορούσε να κάνει καλύτερη καριέρα από το να παίζει και να μείνει στην Κατερίνη Κότσο? Ναι. Από αυτούς που μείναν στην Κατερίνη. Από αυτούς εκεί της δεκαετίας. Ποιος θα μπορούσε, ναι, να παίξει στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ εκείνης της εποχής που ήταν βουνά οι ομάδες. Αλλά και στον ΠΑΟΚ, ναι, και τον Άρη, ο οποίος ΠΑΟΚ τότε ξεκίνησε, ενώ ο Άρης ήταν στα πολύ πάνω του, ας πούμε. Κάτι άλλο πριν απαντήσω στην ερώτηση, κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω. Τότε όταν το έχασε ο Άρης το πρωτάθλημα, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Χωρίς να υπάρξει καμία προσυνεννόηση με τον Παναθηναϊκό, επειδή εμείς κερδίσαμε τον Άρη, ο Παναθηναϊκός έστειλε σε κάθε παίχτη που συμμετείχε στο παιχνίδι τότε 10.000 δραχμές δώρο. 110.000. Χωρίς να υπάρξει προηγούμενη προσυνεννόηση. Μάλιστα. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες. Εντάξει, να, αλλά Παναθηναϊκός ήταν. Ο Άρης είχε αυτή την πολυτέλεια. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπες.
Είχαμε προσφορά 600.000 δραχμές και τον Νίκο τον Φιλίππο για το Φουλίδι. Από πού? Από τον Άρη, από τον κύριο Καμπάνη. 600.000 και τον Φιλίππο. Ο Φιλίππο δεν ήταν λίγος. Και τον Φιλίππο. Ένα καλό σέντερφορ. Ναι. Ναι. Και... και έγινε επανάσταση. Εδώ έγινε επανάσταση, χωρίστηκε στα δύο κατερίνια για τον Καμπά. Εκείνα τα χρόνια πραγματικά δύσκολα έφευγες από δύο ομάδες. Παράδειγμα, εγώ που θυμάμαι, είναι ότι το μεγάλο Μίμη Παπαϊωάννου τον είχε ζητήσει η Ρεάλ Μαδρίτης, κύριε. Από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ. Όχι από την Βέρεια. Όχι, δεν είπα από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ δεν τον έδωσε. Δεν τον έδωσε. Φυσικά. Είναι... φυσικά. Και ο τελευταίος που έτσι έμεινε σε μια ομάδα ήταν και ο μεγάλος Χατζηπαναγής. Τον οποίο ο Θεοδωρίδης δεν τον έδωσε. Παρόλο που μετά στη δωδεκαετία του μπορούσε να φύγει, ο Χατζηπαναγής έμεινε στον Ηρακλή. Εγώ ήθελα να το δώσω στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ή στον Ολυμπιακό το Χατζηπαναγή. Να δούμε, θα είχε ξέρω, αυτή... από ό,τι ξέρω, προσφορά έκανε μόνο ο Ολυμπιακός. Μεγάλη. Μεγάλη, ε. Και όταν λέμε μεγάλη, 100 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή. Βέβαια. Και δεν τον έδωσα. Ο Πρισινίδης, τον κόσμο. Καλά, ο κόσμος τώρα τι θα έλεγε, δώσ' τον. Ο κόσμος τι θα έλεγε, θα τον φύτευε. Αυτό θα έλεγε ο κόσμος. Άμα τον έδινε. Ναι. Μάλιστα. Πάμε και τώρα στα δικά μας, κύριε Κώστα. Ναι. Πέμπτη αγωνιστική, το απόλυτο ΠΑΟΚ 3-5-15. Μείον τους δύο φυσικά που χρωστάει. Χρωστάει, μπάση περιπτώσει. Ναι. Και έχοντας παίξει με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και έχοντας κερδίσει και τους διαγώνες πραγματικά χωρίς να κάνει τη μεγάλη, τους μεγάλους αγώνες μετά από το πόρια που είχε στην Ευρώπη, φιγουράρει πρώτος, έχει εύκολο αγώνα μετά τον Άρη, έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα και έναν Ολυμπιακό με ΑΕΚ ή στα χαρτιά τουλάχιστον οι διώκτες, δεν ξέρουμε ο Άρης κατά πόσο θα μπορέσει να ακολουθήσει, δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί σήμερα, κύριε Κώστα. Δεν μπορούμε να μιλάμε από τη στιγμή που έχει περάσει το 1/5 του πρωταθλήματος και υπάρχουν άλλα 4/5. Θα μπορούμε να μιλάμε εάν στο τέλος του πρώτου γύρου υπάρχει αυτή η ανωδική πορεία. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χωρίς να παίξει ιδιαίτερα ελκυστικό ποδόσφαιρο, εκτός από το τελευταίο παιχνίδι με την Πάτη Μπορίσοφ, έχει ρέντα που λένε. Τον πάει η μπάλα. Σε ποιον αγώνα είχε ρέντα? Με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ναι, εδώ να το με πω. Με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ήταν ένα μάτς, νομίζω στα ήταν... στα δύο τα ντέρμπι. Δεν ήταν πιο καλός. Δηλαδή ένας που δεν το είδε το παιχνίδι. Μοιρασμένο το μάτς με την ΑΕΚ. Συγγνώμη να τελειώσω. Ένας που ακούει το παιχνίδι, που δεν είδε το παιχνίδι, ακούει ένα 2-0. Με το νου του λέει, το καθάρισε εύκολα. Δεν το καθάρισε εύκολα το παιχνίδι. Στάθηκε σε κάποιες στιγμές του αγώνα, τον ευνόησε τύχη. Και αναφέρομαι στα δύο δοκάρια. Μ' αρέσει. Που λένε δοκάρι και έξω, ας καταδιαλώνου, δοκάρι και μέσα γίνεσαι ήρωας. Εσείς πάλι γιατί δεν σημαδέψατε λίγο πιο μέσα, ρε φίλε. Ο Ίβιτσα όχι μου τη χαρακτήρισε την μπάλα. Ναι, τη χαρακτήρισε. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ορχοντιά σου, κύριε Κώστα. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν σήμερα θλιβερός. Σαν την ομάδα σου. Θλίψη. Και για να σου φύγει η θλίψη, πάνε να κάνεις τα μαλλιά σου. Έχεις μαλλιά εσύ.
Ολύμπου 23. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου. Λέει η κυρία Έφη, άμα τα μαλλιά και το χτένισμα της κυρίας δεν είναι το πρέπον. Εμείς έχουμε τον τρόπο να σας φτιάξουμε. Έχουμε και την ικανότητα λόγω της πείρας μας να συμβουλέψουμε πώς θα είναι θελκτική η εξωτερική μας εμφάνιση. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της γειτονιάς μας εκεί που πραγματικά γνωρίζει πιένες. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου ή ό,τι άλλο θέλεις. Εμείς είμαστε εκεί με 5 μόνο ευρώ. Κούραμα σε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Ένα κομμωτήριο για όλη την οικογένεια. 2-31-05-15-017. Ρίξε και το σποτάκι της κυρίας Εύης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Μαζί θα είμαστε στις 11 η ώρα αύριο. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν.